καλησπέρα, θεατές, ζωντανά και σήμερα όπως κάθε μέρα κοντά σας. Καλησπέρα στην κυρία Μαυροϊδή, δικηγόρος. Ευχαριστώ πολύ που καλησπέρα είστε εδώ. Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πώς είσαστε, εντάξει όλα? Καλά, μια χαρά. Ωραία. Ετοιμάζεστε για το Πάσχα? Σιγά σιγά από την άλλη εβδομάδα, μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη δουλεύω. Εντάξει, σιγά σιγά μετά θα ξεκουραστούμε λίγο. Καλησπέρα και στην κυρία Βασιλείου. Καλησπέρα, κυρία Δρούζα. Ως ψυχολόγος, πώς είναι οι μέρες σας με όλα καλά. Τα περιστατικά που αντιμετωπίζετε? Και μόνο περιμένουμε λίγο τις διακοπές. Νομίζω ότι έτσι αυτό μας δίνει λίγο κουράγιο. Αυτό είναι. Πείτε το ντε για να μας αγγίξετε. Είναι το διάστημα που περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Λοιπόν, παρόλα τα γέλια, θέλω να σας πω ότι σήμερα, εκτός όλων των άλλων θεμάτων, επανερχόμαστε σε ένα θέμα που ανέδειξε ο δημοσιογράφος, ο Σταύρος ο Θεοδωράκης. Πριν λίγο καιρό, έκανε μια εκπομπή, κατά τη γνώμη μου, συγκλονιστική. Και γι' αυτό και θέλουμε να, και εμείς να σταθούμε σε αυτή την έρευνα που έκανε, για τις ιστορίες, για τις περιπτώσεις των εγκαταλελειμμένων μωρών. Τώρα, θα θέλαμε σήμερα να δούμε κατά πόσο αυτά τα πλάσματα, δηλαδή τι νομική ευθύνη, τι νομική κάλυψη υπάρχει για αυτές τις περιπτώσεις των παιδιών. Και βεβαίως να πούμε ότι έχουν αυξηθεί στατιστικά πάρα πολύ. Και αξίζει να σημειώσουμε ότι 100.000 παιδιά που έρχονται καθημερινά, συγγνώμη, το χρόνο στην Ελλάδα, στη ζωή, αυτό είναι περίπου, αυτός είναι ο αριθμός των παιδιών που γεννιούνται, σχεδόν τα 60 με 70 παιδιά μένουν στα αζήτητα, που σημαίνει στο καλάθι των αχρήστων. Και φανταστείτε και σε μια εποχή που δίνονται τεράστια χρήματα για εξωσωματικές και λοιπά, ναι, άλλων γονιών, κάθε, δηλαδή, την ανάγκη άλλων ζευγαριών. Κάθε 6 μέρες ένα παιδί εγκαταλείπεται. Mm-hmm. Κάθε 5-6 μέρες ένα παιδί εγκαταλείπεται. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε και να μπούμε στο ρεπορτάζ της έρευνας αυτής που έκανε ο Σταύρος Θεοδωράκης, «Μωρά στα αζήτητα». Μόνο που το βλέπεις, σοκάρεσε. Και να ξεκινήσουμε ένα πρώτο βίντεο που περιγράφει, μας μιλούν οι άνθρωποι μέσα από αυτά τα ιδρύματα, τα νοσοκομεία, και αναφέρομαι και στο Αλεξάνδρα και στο Μητέρα, και μας περιγράφουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Μας εξιστορούν περιστατικά και έτσι θα μπούμε μέσα σε αυτό πάλι το κλίμα. Όσοι δεν είχατε δει αυτή την έρευνα, αξίζει πάρα πολύ να έχετε μία ευκαιρία μέσα από εμάς να ενημερωθείτε για αυτό το γεγονός και σας παρακαλώ και τις δύο μετά να μας εξηγήσετε τι γίνεται, πώς μπορεί στα σκουπίδια να βρίσκονται να ανθρώπινες αυτό. Ζωές. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το βίντεο. Θάλαμος τελειομηνών στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Ένας θάλαμος γεμάτος από χαμόγελα, αλλά και κλάματα νεογνών. Ένας θάλαμος όπου η χαρά της ζωής βρίσκεται όπου και να κοιτάξεις. Μόνο που τα αθώα αυτά πλάσματα δεν γνωρίζουν ότι η μοίρα τους παίζει άσχημο παιχνίδι από την πρώτη στιγμή που ήρθαν στη ζωή. Είναι μωρά που μεγαλώνουν δίπλα στις θερμοκοιτίδες, ζουν με δανεική τροφή, ντύνονται με δανεικά ρούχα, κοιμούνται στριμωγμένα στα πλαστικά κρεβατάκια και ελπίζουν στις νοσηλεύτριες για λίγη στοργή. Δηλαδή είναι ικανό να κάνει ένα παιδάκι να ηρεμήσει. Τα παιδιά θέλουν να βγουν λίγο να τα δει ο ήλιος. Θέλουν να αλλάξουν παραστάσεις. Όλα τους τα ερεθίσματα είναι κάποιες άσπρες μπλούζες. Η πιο άσχημη λοιπόν ιστορία για την κοινωνία μας? Ο διαχωρισμός. Δηλαδή? Δηλαδή συνέβη δύο περιπτώσεις που θυμάμαι εγώ. Να έχουν δίδυμα, το ένα να πάσχει, να εγκαταλείπεται, να παίρνουν το καλό. Πήραν το ένα παιδί και αφήσαν το άλλο παιδί? Ναι, ναι, ναι. Η μάνα το δέχεται αυτό? Για να το κάνει μάλλον θα το δέχεται. Οι άνθρωποι που εργάζονται στο τμήμα νεογνών του νοσοκομείου θεωρούν ότι τα εγκαταλελειμμένα παιδιά είναι παιδιά τους και συγκλονισμένοι συνεχίζουν να περιγράφουν τις ιστορίες των μωρών αυτών. Πριν από 10 μέρες περίπου, μια χρήστρια ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες είναι σύνηθες, δυστυχώς έχουμε πολλά τέτοια φαινόμενα. Έμαθα για την περίπτωση ενός παιδιού που γεννήθηκε μαζί με άλλο ένα, δίδυμα δηλαδή. Οι γονείς πήραν το ένα και αφήσαν το άλλο γιατί είχε ένα πρόβλημα υγείας. Παλιά λέγανε, ξέρω εγώ, ο Θεός μας το στείλω, θα το κρατήσουμε. Σήμερα με τη δυνατότητα που δίνει και τα προγεννητικά, ο έλεγχος που γίνεται προγεννητικά, πολλές φορές οι γονείς ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν και έχουν αποφασίσει ήδη ότι με τη γέννηση το παιδί αυτό θα το απορρίψουν ή όχι. Ναι. Και μιλάμε για απόρριψη για σήμαντα πράγματα. Δηλαδή το παιδί μπορεί να του λείπει ένα δάκτυλο, μπορεί να έχει μια δερματοπάθεια,
κάτι για μας ασήμαντο και όμως δυστυχώς εγκαταλείπουν το παιδί τους. Μια άλλη περίπτωση τώρα το παιδί που έχει ένα λυκό στο λαγόχυλο, ξέρετε. Και τους λες το παιδί αυτό θεραπεύεται σήμερα, σου λέει χειρούργησε το πρώτα. Και αν δω ότι μου αρέσει το τελικό αποτέλεσμα, θα το πάρω το παιδί. Φτάσαμε και αυτό, να παζαρεύω με τους γονείς, αν θα πάρω το παιδί τους ή όχι. Και όσο και αν έχει προοδεύσει επιστήμη και κάποιες ασθένειες μπορούν να διαγνωστούν πριν γεννηθεί ένα παιδί, υπάρχουν γονείς που τα φέρνουν στον κόσμο και μετά τα εγκαταλείπουν. Η περίπτωση ενός ζευγαριού, μορφωμένο επίπεδο, μέση οικονομικής τάξης, οι οποίοι ήξεραν ότι το παιδί που θα γεννηθεί θα πάσει από αυτό το σύνδρομο Down και αποφάσισαν πριν γεννηθεί ακόμα το παιδί ότι δεν το θέλουν. Και ο πατέρας μας κοινικά ήρθε και στο γραφείο και μου είπε ότι μπήκα στο ίντερνετ, είδα ότι αυτά τα παιδιά θα έχουν προβλήματα και ότι δεν θέλουμε να το κρατήσουμε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπέγραψαν και ένα χαρτί με υπεύθυνη δήλωση ότι αν χρειαστεί το παιδί κάποιο χειρουργείο, ότι αυτοί μας απαγορεύουν έτσι, να προβούμε σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση για τη βελτίωση της ζωής του παιδιού. Καταλάβατε που φτάσαμε. Για να μην ζήσει δηλαδή. Ναι, για να μην ζήσει. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που ενώ οι γονείς έχουν αποφασίσει να εγκαταλείψουν το παιδί τους, όταν φτάνει η ώρα να φύγουν από το μαιευτήριο, φεύγουν με το μωρό στην αγκαλιά τους. Ήταν ένα ανοιξιάτικο πρωί, όταν άνοιξε η πόρτα του γραφείου και μπήκε ένα ζευγαράκι 15χρονων και πολύ όμορφων παιδιών. Είχε ανακαλύψει η μικρή ότι πριν από μια εβδομάδα την έγκυος και τρομοκρατημένη ήρθαν στο νοσοκομείο για να κάνουν διακοπή εγκυμοσύνης. Η εγκυμοσύνη ήταν προχωρημένη, ήταν πάνω από 12 εβδομάδες, δεν μπορούσε να κάνει. Πάρα πολύ φοβισμένοι, θεωρούσαν ότι ο κόσμος τέλειωσε και δεν ξέρουν τι να κάνουν, έλεγαν θα αυτοκτονήσουμε κτλ. Τους είπαμε καταρχήν ότι πρέπει να ενημερώσουμε τους γονείς. Στην αρχή σαν ανένετο ότι όχι, αποκλείεται, δεν θα το πούμε με τίποτα, ποτέ, προτιμάμε να πεθάνουμε. Τελικά πίστηκαν και καλέσαμε τους γονείς. Οι γονείς μετά το αρχικό σοκ που έπαθαν, που ήταν φυσιολογικό, μπήκαν δυναμικά σε αυτή την ιστορία. Είπαν τι κάνουμε από εδώ και μπρος, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Τελικά αποφασίσαμε από κοινού με τους γονείς ότι το παιδί όταν γεννηθεί θα δοθεί για υιοθεσία. Αυτό τους ανακούφισε αρκετά. Στην πορεία της εγκυμοσύνης, μιλώντας με τη μικρή, εγώ διαπίστωσα μια μεταστροφή σε σχέση με το συναίσθημά της. Δεν το σχολίασα, ώσπου ήρθε η στιγμή το κετού. Όταν γέννησε, υπήρξε μια πλήρης μεταστροφή όλων των εμπλεκομένων προσώπων στην ιστορία. Των δύο γονιών, των παππούδων, των γιαγιάδων, των πάντων. Την επόμενη μέρα μας ανακοινώνουν οι γονείς ότι άλλαξαν γνώμη και αποφάσισαν να πάρουν το μωρό στο σπίτι. Το μωρό θα έμενε με τη μητέρα και με την οικογένεια της μητέρας, θα είχε τη δυνατότητα να το βλέπει και ο μπαμπάς, χωρίς όμως να μπαίνει φραγμός στα σχέδιά τους, στο σχολείο τους, τις σπουδές τους κτλ. Να σημειώσουμε ότι στην Ελλάδα κάθε χρόνο γεννιούνται 100.000 παιδιά, εκ των οποίων τα 60 εγκαταλείπονται από τους γονείς τους. Κάθε 6 μέρες δηλαδή εγκαταλείπεται ένα παιδί. Και βεβαίως αξίζει να πούμε ότι σε λίγο θα ακούσουμε και τις εμπειρίες, τις μαρτυρίες από μητέρες που τα εγκατέλειψαν, από παιδιά που εγκαταλείφθηκαν και θα δούμε και τους λόγους μέσα από την ίδια έρευνα που είχε κάνει ο Σταύρος Θεοδωράκης. Γιατί έτσι τελείωσε αυτό το πρώτο βίντεο. Παιδιά που εγκαταλείπονται. Ακούσαμε ήδη κάποια στοιχεία. Ναι, αυτό που σκέφτομαι και θα ήθελα να πω είναι ότι. Καταρχήν είναι σοκαριστικό, έτσι. Καλά, δεν το συζητώ φυσικά και είναι. Να βαζαρεύουν τα παιδιά, να φτάνουν στο σημείο να γίνεται ένα παζάρι, θα το κρατήσω, δεν θα το κρατήσω, γιατί μπορεί να λείπει ένα δάχτυλο, γιατί μπορεί να το λαγόχυλο. Γιατί μπορεί να έχει δερματοπάθεια. Βέβαια, όλο αυτό δείχνει μια μεγάλη ανοριμότητα αυτών των ανθρώπων στο να μεγαλώσουν και ένα παιδί. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, αν έπαιρναν τα παιδιά μαζί τους, δεν θα τα μεγάλωναν σωστά. Δεν είναι γονείς έτοιμοι να μεγαλώσουν παιδιά. Μιλάμε βέβαια και αυτό. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μιλάμε βέβαια για τις κατηγορίες αυτές που αναφερόμαστε σε γονείς που έχουν κοινωνική μόρφωση, έχουν όπως ακούσαμε τον γιατρό που έλεγε. Ναι, να σας πω κάτι. Γιατί δεν το εξετάζω καθόλου. Γιατί όχι, πλέον γιατί έχω πιστεί. Αν πάμε στην κατηγορία των τοξικομανών μητέρων. Α, όχι, εγώ δεν πάω τον εκεί. Όχι, όχι. Πάμε εκεί. Ναι. Δεν πάμε εκεί. Λέω απλά ότι ένας γονιός που εγκαταλείπει το παιδί του γιατί έχει ένα πρόβλημα, ας πούμε, υγείας. Εδώ τα δίδυμα δεν είναι κακός γονιός. Είναι κακός γονιός και για το γερό παιδί. Εγώ το πιστεύω αυτό. Δηλαδή θεωρώ. Επιτρέπεται να φέρνεις δίδυμα στη ζωή και να διαλέγεις το υγιές και αυτό ακριβώς. Που έχει προβλήμα με την υγεία του να το παρατάς. Όχι, βέβαια. Να το πετάς στα σκουπίδια. Ναι, βέβαια. Είναι απαράδεκτο. Και να θεωρείσαι γονιός. Παίρνουν δηλαδή το παιδί που έχει υγεία και αφήνουν το άλλο.
Προφανώς. Διαλέγουν. Είναι προφανώς σαν... θα είναι δυστυχισμένο και αυτό το οποίο θα πάρουν. Ασφαλώς, μα δεν είναι σε θέση. Υπάρχει συναισθηματική ανοριμότητα. Δεν είναι σε θέση να προσφέρουν αγάπη και στοργή. Ξέρετε, το συναίσθημα του γονιού που δημιουργείται, αν θέλετε, μετά τη γέννηση του παιδιού, είναι ένα συναίσθημα πάρα πολύ ισχυρό και δυνατό. Γι' αυτό... Όταν λοιπόν γεννιέται το παιδάκι ή δύο παιδάκια, όπως στην περίπτωση αυτή, και γίνεται επιλογή, ποιο είναι ομορφότερο, ποιο είναι καλύτερο, ποιο είναι. Μας ικανοποιεί στα γούστα μας, καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα ότι αυτοί οι άνθρωποι ενδεχομένως στερούνται δυνατότητας να προσφέρουν αγάπη και στο γερό, στο παιδί που εν πάση περιπτώσει επέλεξε να πάρει. Δεν έχουν αγάπη, ακριβώς. Αλλά θέλω να πω κάτι, κυρία Δρούζα, έτσι που νομίζω ότι θέλω αξίζει να το πω. Μισό λεπτό πριν το πείτε. Θέλω να μου σχολιάσετε αυτό που ακούσαμε την γιατρό να περιγράφει για το πώς τελικά. Αλλάξανε γνώμη τα παιδιά. Αλλάξανε γνώμη τα παιδιά. Τα έτσι παιδιά είναι, γιατί... που σε μια ηλικία που δεν μπορούσαν να σταθούν και να φερθούν ως γονείς. Τελικά το κορίτσι αποφασίζει τελικά να κρατήσει το παιδί. Τελικά με συμβουλευτική υποστήριξη, με μια δουλειά ειδικών, που ναι. Φαντάζομαι ότι όλα μετά τα μέλη... Μετά τον ντοκετό άλλαξε... Βέβαια. Πέρα από τα συναισθήματα που διαφοροποιούνται, οπωσδήποτε. Έτσι δεν είναι, διαφοροποιούνται τα συναισθήματα αυτών των ανθρώπων. Και με τη στήριξη των γονέων, γιατί είναι σημαντικό έτσι, και αυτό. Είναι πολύ σημαντικό ακριβώς αυτή η συμβουλευτική εάν υποστήριξη. Εάν οι γονείς όμως είχαν αρνητική στάση, δεν θα επηρεαζόταν και το κοριτσάκι των 15 ετών. Μα είναι πολύ πιθανό ότι θα είχε δοθεί για υιοθεσία. Ακριβώς. Αλλά όσες φορές συμβαίνει αυτό, και αξίζει να το πούμε, δηλαδή όσες φορές πραγματικά οι γονείς, οι παππούδες δηλαδή, μπορεί να είναι νέοι άνθρωποι, δέχονται αυτό το γεγονός και δεν το εξωστρακίζουν, δεν τρελαίνονται. Υπάρχουν και τα σωστά αποτελέσματα. Βέβαια. Τι εννοείται δεν το εξωστρακίζουν, δεν το απορρίπτουν. Δεν το απορρίπτουν, δεν διώχνουν το παιδί από την οικογένεια, δεν διώχνουν το ίδιο του το παιδί, δεν εγκαταλείπουν. Είναι τα πράγματα πάντα πολύ καλύτερα. Και το μωρό μεγαλώνει καλύτερα, το βρέφος μεγαλώνει καλύτερα, αλλά και τα παιδιά τους. Έχουν τη στήριξη του ψυχολογική, βέβαια. Έτσι, δεν κουβαλάνε ένα τραύμα μόνιμα. Γιατί για σκεφτείτε μια κοπέλα. Θα τους ακούσουμε σε μια λίγο. Μια κοπελίτσα που έχει δώσει χρονών. Το παιδί της στα 15 της, γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς ενώ το θέλει, ίσως πιθανόν. Μεγαλώνοντας, πώς σε όλη της τη ζωή κουβαλάει αυτό. Ναι. Δηλαδή, δείτε πόσοι δυστυχισμένοι άνθρωποι γίνονται. Μάλιστα. Για μια... Αλλά θέλω να πω κάτι, κυρία Δρούζα, επιτρέψτε μου. Ναι, μόνο, θέλω να ακούσουμε και τις μέες όμως, γιατί όλο θέλω να πω κάτι, λέτε. Να ακούσουμε και τις μέες. Πρέπει να το θυμηθώ. Θα πείτε πάρα πολλά. Γράψτε το, να μην το ξεχάσετε. Ναι, ναι. Σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσουμε τι λένε από το νοσοκομείο Αλεξάνδρα και από το κέντρο Βρεφών Μητέρα οι βρεφοκόμοι. Δηλώνουν ότι είναι πολύ δύσκολος ο αγώνας που δίνουν κάθε μέρα για να γεμίσουν όλες αυτές τις παιδικές ψυχούλες. Από το κενό που αφήνουν οι γονείς τους, γιατί τα εγκαταλείπουν, τα παρατούν, τα πετάνε στην κυριολεξία στο καλάθι των αχρήστων. Είναι συγκλονιστικό. Πάμε να ακούσουμε τι μας λένε, τι είπανε στο Σταύρο Θοδωράκη. Τα μωρά στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, αλλά και στο κέντρο Βρεφών Μητέρα, βρίσκουν το χάδι και την αγκαλιά στις μέες. Οι ηρωίδες αυτές μεγαλώνουν τα μωρά σαν να είναι δικά τους παιδιά. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να κάνουν όμορφη την καθημερινότητα των παιδιών, φορώντας το πιο ζεστό τους χαμόγελο, γεμάτο αγάπη και τρυφερότητα. Μετά από 7 χρόνια εδώ, μπορούμε να καταλάβουμε από το βλέμμα ενός παιδιού τι ζωή έχουν ζήσει. Δηλαδή, αν έχουν εγκαταλειφθεί σε κάποιο νοσοκομείο, αν τα έχουν αφήσει σε κάποια σκαλοπάτια, μια εκκλησία, σε κάποιο σπίτι. Και φυσικά, αν προέρχονται από κάποια προβληματική οικογένεια. Οι μητέρες που εγκαταλείπουν τα παιδιά τους, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι χρήστες ουσιών. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα μωρά τους να παρουσιάζουν στερητικά σύνδρομα. Αυτό που εμένα με ενοχλεί περισσότερο εδώ μέσα είναι ότι αναγκαζόμαστε να νοσηλεύουμε παιδάκια τα οποία πάσχουν από σύνδρομο στέρησης. Και τα παιδάκια τους όταν γεννιούνται έχουν την ίδια ανάγκη που έχουν και οι ίδιες από αυτές τις ναρκωτικές ουσίες. Αυτά τα παιδιά λοιπόν σχεδόν από το πρώτο 24ωρο που γεννιούνται ξεκινάνε, κλαίνε πάρα πολύ έντονα, ανεβάζουν πυρετό, έχουν ρίγος. Χρειάζεται πολλές φορές να τα νοσηλεύσουμε και στην εντατική μονάδα χορηγώντας τους φάρμακα τα οποία είναι αντίστοιχα των ουσιών που έπαιρναν οι μητέρες τους και μπορεί αυτή η διαδικασία να διαρκέσει μέχρι και ένα μήνα, δυστυχώς. Και μετά μπαίνουν στη διαδικασία απεξάρτησης. Όλον αυτό τον καιρό, αυτόν τον μήνα που μένουν εδώ πέρα, ξεκινάμε με υψηλές δόσεις αυτών των ουσιών, οι οποίες στην πορεία, με την εκτίμηση των παιδιάτρων, αρχίζουν και μειώνονται σταδιακά, μέχρι να κοπούν εντελώς. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή νοσηλεύουμε στο τμήμα μας 4 τέτοια παιδιά. Ο αγώνας που δίνουν κάθε μέρα είναι δύσκολος. Προσπαθούν να γεμίσουν τις παιδικές ψυχές με όλα όσα θα έπαιρναν αν ζούσαν με τους γονείς τους.
Προσπαθούν οι ίδιες να γίνουν η οικογένειά τους και τα παιδιά αυτά να βιώσουν την αγάπη, τη στοργή και τη θαλπορή ενός σπιτιού. Μία μητέρα που εγκαταλείπει το παιδί της μπορεί να είναι εξίσου άξια σεβασμού με μία μητέρα που το κρατάει κοντά της. Μπορεί να είναι μία μαμά που είχε πολύ κουράγιο και ήθελε να προστατεύσει αυτό το παιδί. Μπορεί να ήξερε ότι η ίδια δεν θα μπορούσε να το μεγαλώσει όπως θα ήθελε. Και έτσι αποφάσισε να κάνει ό,τι νομίζει καλύτερο για το παιδί της. Να το δώσει σε μια άλλη οικογένεια να το μεγαλώσει, που αυτή είναι η θετή οικογένεια. Ορίστε, σας ακούμε, γιατί και οι δύο γράφατε, θέλετε, ναι, σε όσα ακούμε. Είναι πολύ περιγραφικές οι βρεφοκόμοι. Έτσι είναι. Θέλω να πω το εξής. Σκεφτείτε ότι ένα μωρό, όταν γεννιέται, ένα βρέφος, ναι, ησυχάζει αν η μητέρα τα κουμπίσει στο στήθος της. Ναι. Ξέρετε γιατί? Γιατί μυρίζει τη μυρωδιά της μητέρας, γιατί είναι 9 μήνες στο ενδομήτριο, δεν είναι, ναι, λίγος χρόνος, ναι, ναι, και επίσης ηρεμεί από το χτύπο της καρδιάς της. Ναι, ναι. Δείτε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι αυτό όταν λείπει από το μωρό, από το βρέφος, ναι, που θα είναι εγκατελειμμένο σε ένα χώρο, σε ένα ίδρυμα που οι άνθρωποι εκεί βέβαια φροντίζουν, αλλά όπως είπε η κυρία κάποια στιγμή, μία εργαζόμενη εκεί λέει, τα παιδιά βλέπουν μόνο άσπρες μπλούζες. Πόσο, δηλαδή δεν υπάρχει και τόσο πολύ προσωπικό για να μπορέσει να αναπτύξει προσωπική σχέση με το κάθε μωρό. Ναι, ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν καταλάβουμε λοιπόν το μέγεθος, το πόσο κακό κάνει στην ψυχή αυτού του παιδιού, ναι, αυτή η συνθήκη. Και για τη μετέπειτα πορεία. Αυτό εννοώ, και για τη μετέπειτα πορεία, ίσως, ναι, λέω, να, ναι, αλλάζαμε, ναι, άποψη. Νομικά λέτε. Εγώ θα ήθελα, ναι, να θέσω λίγο το θέμα νομικά. Ναι, και ότι υπάρχει μια διαφορά, είπατε, βεβαίως, θα μας το εξηγήσετε, όταν αφήνεις ένα παιδί, τον καταλείψεις έξω από το σπίτι. Βεβαίως. Ή όταν, γιατί ακούσαμε το αφήνεις και τον καταλείψεις μέσα σε ένα ίδρυμα. Ο γονιός που αφήνει το παιδί έξω από ένα σπίτι, άμεσα θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του βρέφους, έτσι. Άρα έχει ποινική ευθύνη. Ποινική ευθύνη οπωσδήποτε, διότι από τη στιγμή που το αφήνει αβοήθητο και μάλιστα σε έναν χώρο που δεν το γνωρίζει, ναι, ποιος θα πάρει το παιδί, εάν, ναι, θα το φροντίσει, εάν θα του παράσχει τις πρώτες, ναι, ναι, βοήθειες και όλα αυτά, φέρει ποινική ευθύνη και βεβαίως διώκεται με το αδίκημα της έγκλησης, της έκθεσης, συγγνώμη, που όταν όμως προκληθεί και στο μωρό βλάβη σωματική, ναι, που καμιά φορά η αμέλεια, αν το αφήσω έξω από, από ένα σπίτι παράδειγμα, ναι, το παιδάκι αυτό μπορεί να μην το φροντίσουν, να μην το περιθάλψουν και μπορεί να πεθάνει κιόλας, έτσι. Ναι. Οπότε σε τι αυτή διαφορά την περίπτωση, έχει στο ίδρυμα όταν το εγκαταλείψεις? Ναι, να ολοκληρώσω λίγο και θα σας πω. Ναι. Επειδή πρέπει να πάω για διαφημίσεις. Ναι, ναι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ευθύνεται με το αδίκημα της έκθεσης και σε βαθμό με τη βαρύτητα του κακουργηματικής μορφής, έτσι. Όταν είναι όμως, όταν το αφήσεις σε ένα ίδρυμα, είναι διαφορετική η κατάσταση, διότι συνειδητά γνωρίζει ο γονιός ότι αν μη τι άλλο, το παιδί θα προστατευτεί, θα το φροντίσουν μέσα στο ίδρυμα. Γι' αυτό λοιπόν μπορούν έτσι εύκολα πάλι όμως κάποιοι γονείς αβίαστα και λένε, όχι, εγώ από τα δίδυμα θα πάρω αυτό που είναι υγιέστατο και το άλλο θα το αφήσω. Και γνωρίζοντας σε αυτή την περίπτωση δώρο, τώρα που αναφέρατε, ειδικά σε αυτή που, τώρα που αναφέρατε τελευταία, γνωρίζοντας ότι δεν θα ασκηθεί ποινική δίωξη. Γιατί συνήθως το ίδρυμα δεν ασκεί ποινικές, δεν καταγγέλλεται περιστατικά. Δηλαδή, αυτά, εμένα, οπότε, ας πούμε, έχει ένα το παιδάκι μου, ας πούμε, μπορεί να είχε πρόβλημα στο ένα του δαχτυλάκι, να έλειπε ένα δάχτυλο, εγώ σκοτώνω μια ζωή. Εγκαταλείπω μια ζωή, λέω, γιατί ψυχικά σκοτώνω μια ζωή. Βεβαίως. Και το αφήνω, ας πούμε, στο ίδρυμα, ενώ, διότι ξέρω ότι εγώ δεν έχω και καμία ευθύνη. Ακριβώς. Άρα και θα πρέπει ενώ να αλλάξω νόμος, κυρία Βρεβή. Βεβαίως. Ενώ θεωρείται εγκληματίας ο γονιός αυτός. Για μένα είναι εγκληματίας. Δεν είναι όμως εγκληματίας μια μητέρα η οποία είναι τοξικομανής. Και πηγαίνει και αφήνει το παιδί της, ναι, στο ίδρυμα, ναι, γνωρίζοντας ότι εκεί θα περάσει καλύτερα, μα, από έτσι, γιατί την δεν είναι σε θέση, ναι, να το μεγαλώσει. Όπως επίσης είναι πολλές περιπτώσεις. Άρα ο νόμος θα έπρεπε να αλλάξει. Βεβαίως, έτσι και σε κάποια και πράγματα, να εξετάζει υπάρχουν κάτω από ποιες συνθήκες ένας γονιός εγκαταλείπει. Δεν μα μπορεί να ακούμε και να γίνει γιατρό. Θα πρέπει να είναι ένας νόμος πιο ανθρωποκεντρικός. Επειδή έχει λαγόχυλο, παζαρεύουν με τους γονείς αν θα το πάρουν σπίτι, θα το αφήσουν εκεί. Υπάρχουν κενά στο νόμο, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν πρόκειται για γονείς με οικονομική άνεση, με κοινωνικό υψηλό επίπεδο, ναι, και έχουμε αυτά τα περιστατικά, συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, να κάνουμε τώρα διαφημίσεις και αμέσως μετά να επιστρέψουμε, διότι από την ίδια έρευνα του Σταύρου Θεοδωράκη, που πραγματικά πιστεύω ότι κάποιες άλλες εκπομπές χρειάζεται να αναδεικνύουμε, δεν είναι ένα ρεπορτάζ που πρέπει μία και μόνο και φορά να το δει κανείς. Πολύ λίγα σε σχέση, δηλαδή δεν προλαβαίνουμε να καλύψουμε ένα τέτοιο θέμα, γιατί υπάρχουν τόσες πολλές παράμετροι. Mm. Και τόσες κατηγορίες γονέων. Μόλις γυρίσουμε, ναι, ξέρω, πρέπει να πάμε για διαφημίσεις, αλλά δεν σας βλέπει η κυρία Μαυροϊδή, εγώ βλέπω που μου κάνετε νόημα. Θα επιστρέψουμε και θα ακούσουμε συγκλονιστικές μαρτυρίες μέσα από αυτή την έρευνα γονιών που άφησαν τα παιδιά ή παιδιών που εγκαταλείφθηκαν την τρίτη μέρα που είχαν έρθει στη ζωή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Το παιδί σας τραγουδάει, χορεύει,
Είναι γεννημένος καλλιτέχνης. Έχει ταλέντο στον αθλητισμό. Έχει κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-8012-112. Μπορώ με την Άννα Δρούσα. Καθημέρα στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα στο Star. Με αφορμή λοιπόν την εκπομπή πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη και την έρευνα που έκανε για τα εγκαταλελειμμένα μωρά, θελήσαμε κάποια αποσπάσματα να τα αναπαράγουμε, να τα δείξουμε κι εμείς και να έχουμε καταρχήν τη δική σας θέση. Έχει ζητήσει και ο κύριος Γιαννόπουλος από το Χαμόγελο του Παιδιού να κάνει μια παρέμβαση και σε λίγο θα τον ακούσουμε για το τι νομικά συμβαίνει από εκεί και πέρα, κατά πόσο μπορεί δηλαδή στις μέρες μας ένας γονιός να λέει εγώ δεν είναι στα γούστα μου αυτό το παιδί και δεν θα το πάρω στο σπίτι, θα και το παρατήσω. Mm-hmm. Να δούμε... Βέβαια, κυρία Δρούσα, συγγνώμη, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις μητέρες που πραγματικά δεν μπορούν να μεγαλώσουν το ένα παιδί. Ναι. Αλλά όταν βλέπετε το γιατρό να σας λέει ότι βεβαίως, μπορείτε αυτό ένα δαχτυλάκι να λείπει, να έχει πρόβλημα. Δυστυχώς. Μπορεί το λαγόχυλο να μην να υπάρχει το πρόβλημα του λαγόχυλου. Πρέπει να ή μπορεί να υπάρχει δερματικό πρόβλημα. Ή μπορεί το σύνδρομο Down να μπαίνουν στο ίντερνετ και να βλέπουν πώς θα εξελιχθεί και να λένε να θέλουμε αυτό το μπελά. Ή μπορεί να παίρνουν από τα δύο δίδυμα το ένα που είναι άτιο στην υγεία του ολοκληρωτικού. Είναι πολύπλοκο το θέμα, επειδή εντάσσεται σε διαφορετικές κατηγορίες γονέων. Mm. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε, αν με ρωτήσετε ποιες είναι οι ποινικές ευθύνες, δεν θα μπορέσω να σας δώσω απάντηση με μία συνολική απάντηση. Εγώ θέλω μια συνολική απάντηση. Είναι δυνατόν σήμερα να παζαρεύει κανείς για το παιδί? Όχι, βέβαια, δεν το συζητούμε και για λόγους κοινωνικούς και ηθικούς. Έτσι, ότι το επιμέρους. Αλλά σημασία έχει ότι μάλλον πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Δεν έχει ποινική ευθύνη. Ο γονιός θα εγκαταλείπει το παιδί του σε ένα ίδρυμα. Και σε ένα ίδρυμα, όχι. Και βεβαίως υπάρχουν κενά και θα πρέπει. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και αυτό θα μας κάνει για πιο υπεύθυνους και γονείς και ανθρώπους. Ο φόβος ενδεχομένως. Ο φόβος. Λειτουργεί και αυτό. Ανασταλτικά. Έχει να κάνει και με την παιδεία των ανθρώπων και με όλα τα υπόλοιπα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ λοιπόν. Το βίντεο που ακολουθεί. Η αγκαλιά και το μετρικό χάδι είναι τροφή για την ψυχή ενός παιδιού. Υπάρχουν όμως μωρά που από τις πρώτες ώρες της ζωής τους στερούνται την παρουσία της μητέρας τους. Η Ειρήνη γέννησε το κοριτσάκι της πριν από 3 χρόνια στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Ας ακούσουμε όμως την ίδια να λέει τη συγκλονιστική της ιστορία. Πολλά χρόνια στα ναρκωτικά. Τότε ήμουν γύρω 14. Παρανομία. Ναι. Δεν ήσουν από καμιά πλούσια οικογένεια. Κερατσίνη. Από αρκετά φτωχή οικογένεια θέλω. Έσπροχνες και έπινες. Ναι, έσπροχνα για να πίνω. Και μένεις έγκυος. Ναι. Ο πατέρας της, χρήστης. Και χρήστης και άλλες παραβατικές συμπεριφορές. Φυλακές. Οπότε έρχεσαι εδώ να γεννήσεις. Ναι, κάνοντας χρήση, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Έρχομαι εδώ, γεννάω ένα μωρό. Ένα υγιέστατο κοριτσάκι, πλύνει τα στερετικά, το στερετικό σύνδρομο. Είχε στερετικά, Γύρω στις 20 μέρες. Γιατί έμενες έγκυος αφού ήσουν αχρήστης? Όταν έμαθα ότι είμαι έγκυος, στην μικρή, ήμουν και 28 χρονών και ήταν ένας λόγος για να φύγω από τα ναρκωτικά. Ήταν το κίνητρο, αν θέλει. Το είδες σαν την τελευταία σου ευκαιρία, δηλαδή, Τώρα θα μου πείτε γιατί έκανα χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ήταν δύσκολο να ξεκόψεις. Mm. Και? Αποφασίζεις να κόψεις? Όχι, γιατί όταν γέννησα τη μικρή, δεν είχα και καμία βοήθεια από την οικογένειά μου. Έγινε εμπλοκή της κοινωνικής υπηρεσίας εδώ και με εισαγγελική παραγγελία μου την πήραν. Είχαν δίκιο όμως. Ναι, είχαν δίκιο. Εκείνη την περίοδο όμως δεν το έβλεπα γιατί ήμουν θυμωμένη. Επειδή έχουμε συναντήσει και άλλες κοπέλες θυμωμένες εδώ, που αντιδρούν που δεν τους τα δίνουν. Ναι. Πιστεύεις ότι καλά κάνουν και δεν τους τα δίνουν? Σε μένα ναι, καλά κάνουν. Με βοηθούσαν πάρα πολύ. Απλά τότε δεν το έβλεπα. Μου πήρε 1 χρόνο για να το καταλάβω περίπου. Την έβλεπες την Άννα? Αρκετά συχνά. Ήταν σε ένα θάλαμο με αρκετά παιδάκια. Ήταν πάρα πολύ μικρή. Με πόναγε πάρα πολύ το γεγονός ότι έφευγα και το μωρό έμενε εδώ. Και αποφασίζεις να κόψεις τα ναρκωτικά για να πάρεις την Άννα? Το αποφασίζω μετά από 8 μήνες. Πώς τα κόβεις? Μπαίνοντας στη φυλακή. Δηλαδή. Μπαίνοντας στη φυλακή, όπως το λέω, παραδόθηκα ίδια στους αστυνομικούς. Και μπήκες μέσα για? Η κατηγορία ήταν εμπορία.
κατοχή αγορά χρήση. Σε σημασμένη υποτίθεται. Πόσο καιρό κάτσε μέσα? 11 μήνες. Και τα άκοψες στη φυλακή τα ναρκωτικά δηλαδή? Ναι, μπαίνοντας σε κοινότητα μέσα στη φυλακή. Σε κοινότητα του ΚΕΘΕΑ, που το όνομά της είναι Ενδράση. Και εκεί κατάλαβα πλέον ότι πρέπει να τα κόψω. Τώρα είσαι καθαρή? 5 χρόνια. Η Άννα πώς είναι? Είναι μια χαρά. Υγιέστατη. Πλέον έχει μεγαλώσει. Τι λες στα άλλα κορίτσια που έχουν εγκαταλείψει εδώ τα παιδιά τους? Θα τους έλεγα να κάνουν υπομονή και κουράγιο και αν θέλουν πραγματικά το παιδί τους, θα το πάρουν. Εγώ πάλεψα πάρα πολύ γι' αυτό. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα. Για 3 χρόνια πάλευα. Μέχρι 3 χρόνια ήσουν επισκέπτρια μητέρα. Τελείως. Και με άσχημες αντιδράσεις από το παιδί. Γιατί εκεί που με έβλεπε, με έχανε. Αν άλλαζες κάτι, τι θα άλλαζες? Από όλα αυτά που πέρασα και που γίνανε, δεν θα άλλαζα τίποτα. Πιστεύω ότι οτιδήποτε γίνεται, γίνεται για κάποιο λόγο. Και πιστεύω ότι αυτό με έκανε πιο δυνατή για να κόψω τα ναρκωτικά, να έχω το παιδί μου και να ζω τη ζωή μου. Δεν θα άλλαζα τίποτα. Συγκινητική είναι και η μαρτυρία μιας ανήλικης μητέρας, την οποία την έχει εγκαταλείψει η οικογένειά της από τότε που έμαθε ότι είναι έγκυος και αποφάσισε να γεννήσει το κοριτσάκι της. Μικρής, 17 μπαίνω. Άμα γίνεις 17, τι πάρεις, Ανυπομονώ. Αλλά μέχρι τα 18 σκέφτομαι ή να πάω σχολείο. Δεν έχεις τελειώσει το σχολείο, Όχι. Μέχρι τι διατάξεις έχεις πάει? Δευτέρα, γυμνασίου. Θα μένεις Αθήνα? Ναι. Το έχεις αποφασίσει, Τέλος επαρχία. Όχι, από εκεί. Δεν θέλω κανέναν. Ναι. Γιατί δεν δέχονται το μωρό γι' αυτό? Για να ήταν σωστός ο πατέρας μου. Σαν παιδί έκανα κι εγώ λάθος. Και όχι να μου λέει τώρα εμένα ναι, θα δώσει το παιδί και να έρθεις κάτω εσύ. Το παιδί δεν το δίνω με τίποτα. Αυτό έλειπε. Γιατί να δώσει το παιδί? Ήμουνα μικρή, εντάξει, το ένα το άλλο, αλλά αφού ήρθε αυτή η ψυχή, τι φταίει? Το παιδί το ήθελα εγώ από 12 χρονών. Έτοιμη είναι τώρα να ρευτεί και να κοιμηθεί. Ναι. Για πες μου την ιστορία της μπαμπά σου. Όταν κατάλαβα ότι ήμουν έγκυος, δεν μίλαγα σε κανέναν. Και μετά μπήκα στο μητέρας. Και τι είπες στους γονείς σου? Τους πήραμε την κοινωνική λειτουργό στο τηλέφωνο και είπαμε ότι είμαι έγκυος και αυτά. Ο μπαμπάς αντίδρασε άσχημα. Και η μαμά? Α, η μαμά δεν μιλάει. Δεν μπορεί να μιλήσει η μαμά. Δεν έχει το δικαίωμα εκεί πέρα. Γιατί το λες? Γιατί συνέχεια ξύλο πέφτει και από τα αγόρια και από τον πατέρα μου. Σε όλα τα, και στα 3 κορίτσια και στη μάνα μου. 6 είμαστε σύνολο. 3 αγόρια, 3 κορίτσια. Ούτε με τους αδερφούς έχεις καλή σχέση? Καμία. Δεν με θέλουν. Καλά, μην κρατώ να με θέλουν την αδερφή τους. Με θέλουν. Όταν θα αφήσω αυτό εδώ, λένε να πάω κάτω. Τότε θα με θέλουν. Τότε δεν τους θέλω εγώ καθόλου. Αυτή η ψυχή δεν φταίει σε τίποτα. Να την αφήσω. Αυτό δεν πρόκειται να το παρατήσω για όλο το ξάφι του κόσμου. Ποτέ. Στους γονείς σου προσπάθησε να εξηγήσει ότι το θέλει το παιδί, ότι θες να σε βοηθήσουν? Του είπα ότι το θέλω. Εμείς λέει δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί δεν θα έχουμε μούτρα να βγαίνουμε. Τι θα πει ο κόσμος? Αν ήταν σωστοί γονείς θα είχαν έρθει από την αρχή να με στηρίξουν. Τώρα δεν τους θέλω. Τώρα θα τα καταφέρω και μόνη μου. Ό,τι ζητήσει θα της το χαρίσω. Αυτή δεν θα πεινάσει ποτέ. Εγώ μπορεί. Αυτή δεν θα πεινάσει. Θα κάνω το καλύτερο. Τα δυνατόν, δυνατόν για αυτήν. Ο Γιώργος Μουσχοβός ζει στα Τρίκαλα με τη γυναίκα του και τα 4 παιδιά τους. Ο Γιώργος είχε εγκατεληφθεί όταν ήταν 3 ημερών από τους γονείς του. Μετά από πολλά χρόνια μιλάει για το πώς βίωσε στο υπόλοιπο της ζωής του την εγκατάληψη και πόσο το σημάδεψε. Όλοι με ρωτάνε, καλά, δεν θυμάσαι τίποτα? Ήρθες 7-8 χρονών στα Τρίκαλα και δεν θυμάσαι τίποτα από την παιδική σου ηλικία? Και όμως δεν θυμάμαι τίποτα. Την εξήγηση την έδωσε η ψυχολόγος κοινωνική λειτουργός στο ΠΙΚΠΑ, όπου είπε πως τα παιδιά όταν δεν θέλουν να συγκρατήσουν κάτι στο μυαλό τους και ειδικά όταν είναι άσχημες οι μνήμες, τις διαγράφουν από μόνοι τους. Και μάλλον κάπως έτσι θα συνέβη και με μένα. Σε ηλικία ημερών, 3 ημερών συγκεκριμένα, κάποιος κύριος εμφανίστηκε στο Αγία Σοφία το Παιδών, στην Αθήνα, και με άφησε, γιατί είχα πρόβλημα υγείας όσον αφορά το πόδι μου, το οποίο ήταν δυσμορφικό, ήταν
με λιγότερα δάχτυλα από ό,τι κανονικά, το οποίο λέγεται επιστημονικά ιατρικά συγγενής τριδακτυλία. Οπότε με κρατήσανε στο Αγία Σοφία το Παίδων, με χειρουργήσανε και αφού με φτιάξανε, θα το πω έτσι απλά, κάποια στιγμή αναζητήσανε τον κύριο που με άφησε, επειδή οι γονείς μου, οι θετοί μου, ήταν μεγάλης ηλικίας. Εντάξει, δεν δικαιολογούσε να ήμουν παιδί τους. Εκεί άρχισα λοιπόν να καταλαβαίνω ότι σίγουρα με έχουν υιοθετήσει. Όλες οι φωτογραφίες που έχουν από μια ηλικία 8 ετών και πάνω. Δεν το παραδεχτήκανε βέβαια ποτέ οι ίδιοι, ούτε ο πατέρας μου, ούτε η μητέρα μου. Μολυνώ ότι ήταν ένα κοινό μυστικό, ας πούμε, στην οικογένεια ότι ήμουν υιοθετημένος. Και αφού πέθανε ο πατέρας μου το 92 και βρήκα τα χαρτιά της υιοθεσίας, αποδεδειγμένα πλέον δηλαδή, σε ηλικία μόλις ήμουν εγώ 21 ετών, όταν βρήκα και τα χαρτιά επίσημα, ας πούμε, στο υπόγειο του σπιτιού, δεν παραδέχτηκε ακόμη και τότε ότι είμαι υιοθετημένος. Δεν ξέρω, λέει, εγώ λέει, είσαι δικό μου παιδί, δεν ξέρω τι έκανε ο πατέρας σου. Δεν ήθελε ποτέ με τίποτα να το παραδεχθεί. Δεν θα ξεχάσω, όταν πήγα στο ΠΙΚΠΑ να πάρω, να δω το φακελό μου, περπατώντας λοιπόν στο προάβλιο, ήτανε παιδάκια έξω με τις κοινωνικές λειτουργούς. Πάρα πολλά παιδιά, πανέμορφα, αγγελούδια, αγοράκια, κοριτσάκια. Τα έβλεπες και έλεγες, αυτά τώρα τα παιδιά είναι δυνατόν, ας πούμε, να τα έχουν εγκαταλείψει. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου. Αυτή η εικόνα με έχει χαραγώσει. Αγγελούδια, δηλαδή, λες, φέρτε τα μου όλα, να τα υιοθετήσω. Πόσο ανθρώπινη όμως εκπομπή, ε. Mm-hmm. Και είδαμε πολύ και δύο καλή. Διαφορετικές μητέρες, και αυτό πρέπει να το πούμε. Ναι, πρέπει να το είδαμε πούμε. Τη 15χρονη που λέει εγώ θα το μεγαλώσω κόντρα σε όλα. Ναι. Και βλέπουμε και έναν άλλο τύπο μητέρας, ναι, που το εγκαταλείπει γιατί ήταν η γυναίκα εξαρτημένη και φυσικά δεν θα μπορούσε να το μεγαλώσει ασφαλώς. Το ξεκομάνεις, ναι. Αλλά είναι, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι όταν επιστρέφει ο γονιός μετά από 2-3 χρόνια και το παιδί έχει ήδη μεγαλώσει σε έναν άλλο χώρο, ξαφνικά να εμφανιστεί ως γονιός και να θέλει να το πάρει πίσω. Είναι πόσο μια δεύτερη είναι. Βία. Πόσο δύσκολο είναι. Είναι δύσκολο. Το παιδάκι μεγαλώνει σε ένα άλλο περιβάλλον. Έχει συνηθίσει εκεί. Εξοικειώνεται με το περιβάλλον του. Ναι, δεν αλλά ξαφνικά... τον γονιό τον έχει πάντα ανάγκη. Μιλάμε τώρα για την περίπτωση της γυναίκας. Για την τοξικομανή μιλάμε. Ναι, το γονιό τον έχει πάντα ανάγκη. Αυτό είναι γεγονός. Τότε... Αλλά είναι βίαιη η συνθήκη της προσαρμογής σε ένα καινούριο περιβάλλον τις περισσότερες φορές. Ειδικά στις μικρές ηλικίες. Χρειάζεται πολύ μεγάλη δουλειά. Το δήλωσε ότι το παιδί αντιδρούσε πάντως. Αντιδρούσε. Και επίσης εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι πολλές φορές εγωισμός των γονιών που θέλουν σώνη και καλά, ενώ έχουν δώσει το παιδί τους σε ένα χώρο, σε ένα ίδρυμα, να θέλουν να το πάρουν μετά από 4, 5, 6 χρόνια. Ειδικά, μόνο για να μην τα μπερδέψουμε, για την περίπτωση της τοξικομανίας, γιατί θεωρητικά και πρακτικά, μια γυναίκα, ένας γονιός τοξικομανής, καταρχάς, δεν θεραπεύεται σε άμεσο χρονικό διάστημα για να μπορέσει να ξαναπάρει το παιδί του. Για να θεραπευθεί και να αποτοξινωθεί από τα ναρκωτικά, οπότε, πρέπει να περάσουν 7-8 χρόνια. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση που ακούσαμε την κοπέλα και είπε ότι εγώ μπήκα, τη ρώτησε ο δημοσιογράφος πώς έκοψε τα ναρκωτικά, ναι, και είπε μπήκα μέσα στη φυλακή. Αυτή ήταν για μένα πάλι μια αυθαίρετη και επιπόλαιη απάντηση. Διότι μέσα στην φυλακή δεν κόβονται τα ναρκωτικά πρώτον. Όχι, πρακτικά όμως έτσι εκείνη τελικά. Ναι, και στους 8 μήνες που βγαίνει από τη φυλακή, όμως δεν μπορεί να πάρει το παιδί και να θεωρήσει τον εαυτό της ότι είναι υγιής για να πάρει, ναι, το παιδί πίσω. Καταλάβατε. Πάντως, για να κλείσουμε το κεφάλαιο εξαρτημένων ατόμων. Είναι μια ειδική γονέων, κατηγορία. Είναι πρέπει μια ειδική κατηγορία. Ναι. Εκεί παρεμβαίνει εισαγγελέα. Δεν τους επιτρέπει να τα κρατήσουν ούτως ή άλλως. Οπότε μην μείνουμε εκεί, έτσι, γιατί εδώ είναι για, σωστά, παιδιά αζήτηση που είναι στα αζήτητα, ναι, ναι, εξαιτίας του ότι δεν εκπληρώνουν σε εισαγωγικά το στερεότυπο την εικόνα, και την εικόνα που ακριβώς. Την εικόνα που θα επιθυμούσαν οι γονείς. Ναι, που θέλουν να λέγονται γονείς. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα. Γεια σας. Σας ακούμε. Φέρετε μου όλα να διοθετήσω, είπε ο κύριος πριν. Ναι. Η αγωνία ανθρώπων που όλοι βλέπουν τα μωρά αυτά και τα οποία πλένουν στα χέρια μας. Ναι. Ένα είσαι, ο Γιωργάκης είσαι διαλυμένος 8 μηνών σαν να μην έχει ξεκινήσει τη ζωή του και να μπορέσει να συνεχίσει μετά, γιατί δεν μπορούσε καν να σηκωθεί από το κρεβατάκι του. Ήρθε, ξέρετε γιατί εγκαταλείφθηκε από τους γονείς. Υπάγεται στην κατηγορία των εξαρτημένων ατόμων η περίπτωσή του από τους γονείς του. Όχι. Για είναι ποιο λόγο. Είναι παιδιά που κάποιοι αποφάσισαν για κάποιους λόγους δικούς τους που... Φυσικά δεν θα ήθελα να κρίνω αυτή τη στιγμή σαν άτομο. Καλά, ανώνυμα μιλάμε ούτως ή άλλως.
εκείνο όμως που είναι. Έχει σημασία όμως, αυτή ήταν και η επιτυχία, αν θέλετε, του Σταύρου Θεοδωράκη, ότι τελικά βγάζει όλο το ανθρώπινο και αληθινό κομμάτι. Δηλαδή, βγάζει τους ειδικούς να λένε την αλήθεια. Να λένε ότι αφήνει γονιός ένα παιδί γιατί δεν έχει τα πέντε δάχτυλα. Να λένε, καταλάβατε, ότι είχε λαγόχυλο. Έχω ένα μωράκι το οποίο είμαστε τυχεροί που μας δίνει τη δυνατότητα να το σώσουμε από καρκίνο. Το οποίο το εγκατέλειψαν γιατί έχει καρκίνο. Καταλάβατε. Αυτό το μωράκι εμείς το υιοθετούμε και κάνουμε ειδική υποδομή γι' αυτό. Γιατί ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσεις το γολγοθά που πρέπει να κάνεις, να δώσεις ένα μωρό για να την επιβίωσή του. Και όταν λέτε το εγκαταλείπουν, το φέρνουν σε εσάς, στο ίδρυμα το δικό σας? Όχι. Είναι υπηρεσίες, είναι τα νοσοκομεία, είναι αυτοί όλοι οι άνθρωποι μέσα στα νοσοκομεία που βλέπουν πλέον ότι δεν γίνεται τίποτα. Και εγώ ρωτώ, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Μέσω του εισαγγελέα μας ενημερώνουν. Εμείς πιστεύουμε και μην φανεί κάτι ότι καταρχάς δεν είμαστε ίδρυμα και θα το διευκρινίσω αυτό. Όμως η καλύτερη λύση είναι η αναδοχή και η υιοθεσία. Γιατί ένα παιδί που στο ξεκίνημα της ζωής του δεν είναι δυνατόν να ζει όσο και καλός ο χώρος. Συμφωνώ, κύριε Γιαννόπουλε, μαζί σας. Όταν λέω ίδρυμα, αντιλαμβάνεστε, γιατί δεν το σύλλογος, καταλαβαίνετε. Όλοι γνωρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού και το έργο που κάνει προς Θεού. Απλώς για τα παιδιά, επειδή τα παιδιά ακούνε ίδρυμα τρόμου κρατούνται. Έχετε δίκιο. Είναι μια λίγο πιο βεβαρημένη έκφραση. Αυτό που θα ήθελα να σας επιβεβαιώσω όμως είναι ότι μέχρι στιγμής έχουμε πει όχι σε 904 παιδιά που δεν καταφέραμε να τα πάρουμε κοντά μας. Ο αριθμός που θυμόσαστε, κύριε. Πολύ. Και θυμάμαι και έχουμε κάνει και μαραθώνιο για να φτιάξουμε κι άλλο σπίτι. Αλλά μην πάμε τώρα σε εκείνο. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής και γι' αυτό το λόγο και πάλι σταθήκαμε σε αυτή την έρευνα. Αξιοποιήσαμε δηλαδή αυτό το υλικό για να ρωτήσουμε. Δεν πρέπει να αλλάξει ο νόμος? Δεν πρέπει να έχουν ευθύνη αυτοί οι γονείς? Ένα παιδί που έχει καρκίνο το εγκαταλείπεις? Το πετάς? Ο νόμος άλλαξε, αλλά δεν άλλαξε τίποτα ουσιαστικό για να. Και για να τιμωρεί κάποιους να φοβούνται. Δεν τιμωρούνται, κύριε Γιαννόπουλε. Δηλαδή άλλαξε ο νόμος, αλλά δεν εφαρμόζεται. Άλλαξε ο νόμος, αλλά δεν είναι ο νόμος εκείνος ο οποίος θα βοηθήσει την υιοθεσία. Δεν είναι ο νόμος εκείνος ο οποίος θα βοηθήσει ουσιαστικά το συμφέρον σε τέτοιου είδους κατηγορίες. Μα γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένος για να κατανοήσουμε όλοι εμείς που δεν έχουμε ασχοληθεί με αυτό. Θα μείνει νομικός, η νομικός θα μας τα πει. Δυστυχώς αυτό που γίνεται και με το καινούριο νόμο είναι ότι πρέπει να υπάρχει την κατάθεση του γονιού που έχει αποδειχθεί 101% ότι είναι ακατάλληλος. Από τις υπηρεσίες, από όλους, για να πάρει το παιδί. Άρα λοιπόν, με ποιο δικαίωμα κάποιος ακυρώνει τη ζωή ενός παιδιού, επειδή κάποιος γονιός θέλει να έχει στα χέρια του το αυτοκίνητό του ή το παιδί του? Δεν το καταλάβαμε. Κύριε Γιαννόπουλε, εγώ δεν σας κατάλαβα. Για ξαναπείτε μας λίγο αυτό το θέμα. Πώς μπορεί ένας γονιός να εγκαταλείπει στο νοσοκομείο το παιδί του για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας και να λέει: εγώ δεν το θέλω, δεν θα το πάρω. Το αφήνω στα αζήτητα. Είναι απλό εύκολο. Πάει και λέει: δεν θέλω το παιδί, και το λέει μερικές φορές, άλλες φορές πέφτει και εξαφανίζεται. Κανένας δεν κάνει κάτι γι' αυτό. Μάλιστα. Αλλά έχει τα στοιχεία κανένα. Αυτού του γονιού. Δεν έπρεπε ο νόμος να παρέμβει? Ή λέει πολλές φορές. Μισό λεπτό, κύριε Βασιλείου. Ο νόμος δεν πρέπει να παρέμβει εκεί? Δεν λειτουργεί. Δεν πρέπει να έχει ευθύνη ο γονιός που τον εγκαταλείπει? Δεν έχει ευθύνη ο γονιός. Αλλά δεν έχει ευθύνη. Άρα ο νόμος αφήνει κενό. Ναι, βεβαίως. Πρακτικά. Άρα τι έχει αλλάξει ο νόμος? Κενό υπάρχει. Δεν έχει αλλάξει ο νόμος. Άρα η κατεύθυνση πρέπει να είναι προς το Υπουργείο. Στις περιπτώσεις αυτές τις συγκεκριμένες που αναφερόμαστε εμείς τώρα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Άρα αυτό είναι που χρειάζεται πια να γίνει, διότι με αφορμή αυτό το καταπληκτικό ρεπορτάζ, πρέπει κάποιος να δει αν μπορεί να το πάει παρακάτω. Να έρθει το Υπουργείο να απαντήσει γιατί αφήνει αυτό το κενό και κάθε πέντε μέρες υπάρχει ένα παιδί που εγκαταλείπεται χωρίς καμία ευθύνη από το γονιό του. Και ένα άλλο πρόβλημα, κυρία Δρούζα, είναι η πολύχρονη διαδικασία που δεν καταλαβαίνουμε γιατί. Της υιοθεσίας. Ναι. Θα πάμε αυτό είναι, αυτό. Κύριε Γιαννόπουλε, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Και... Ναι. Δεν είναι ακριβώς για σήμερα. Δεν είναι για σήμερα. Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση και θα δούμε αν θα καταφέρουμε να κάνουμε μια εκπομπή από εκεί και πέρα. Πάνω στο θέμα του νόμου. Έτσι. Λοιπόν, κυρίες μου, σας ευχαριστώ πολύ για και σήμερα και ας σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να καλυφθεί αυτό το κενό στο νόμο. Πρέπει να το σκεφτεί η πολιτεία και οι νομοθέτες. Εμείς προτείνουμε, θέτουμε τα θέματα από εκεί και πέρα. Και βοηθάμε στο να θέσουμε θέματα και αν ακουστούν. Ακριβώς. Και ας κρίνει ο κόσμος από εκεί και πέρα. Πάμε σε γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για πολλά άλλα θέματα που ακολουθούν. Παρακολουθήστε ζωντανά την εκπομπή «Μπορώ» και κερδίστε δωρεάν εισιτήρια για την ξεκαρδιστική παράσταση «Σνίτσελ με βότκα τσέχο» στο Θέατρο Γκλώρια. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-8012-112 και κρατήστε μια θέση κοντά μας.
Λοιπόν, επιστρέφουμε και συνεχίζουμε. Επόμενη καλεσμένη μου, η Αλεξάνδρα Λοΐζου. Χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Το θαυμάζω από πάρα πολύ μικρή. Ευχαριστώ. Λες την ηλικία σου? Βέβαια. Α, άμα θα τη λέω εγώ. Ξέρεις, γιατί εσύ το πάρα πολύ μικρή να με θαυμάζεις, κατευθείαν έγινα εγώ πάρα πολύ μεγάλη. Όχι, δεν το είπα γι' αυτό, εννοείται, όχι. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι στα 22. Στα 22, είσαι πάρα πολύ μικρή, καρδούλα μου. Δεν μου λες, έχεις μαυρίσει από τα μπάνια ή... Από τα μπάνια, ναι. Από τα μπάνια? Πού κάνεις μπάνια? Δεν μένω Ελλάδα. Μένω εξωτερικό και έξω είναι καλοκαίρι και που μένω. Μένεις στο... Μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο. Τώρα μέσα... το που μένω... Κάτσε για να εξηγήσω στον κόσμο. Ναι. Θέλω να εξηγήσω λοιπόν στους φίλους μας που είναι εδώ, οι τηλεθεατές μας και μας παρακολουθούν, ότι η Αλεξάνδρα υπήρξε εκτός από το modeling και δημοσιογράφος. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αλλά όλα άλλαξαν στη ζωή της όταν κάποια στιγμή στη Μύκονο γνωρίζει έναν αυτοδημιούργητο επιχειρηματία. Μ' αρέσει έτσι που σε λέτε. Ο οποίος κατάφερε στη ζωή του, ξεκινώντας από αρκετά χαμηλά ενώ σε οικονομικό επίπεδο, mm-hmm. και κοινωνικό, με την έννοια του ότι ήταν αγρότης ο πατέρας. Δεν ξέρω, η μητέρα του, εν πάση περιπτώσει. Η μητέρα του, στο ίδιο, στη φάρμα και αυτή. Στη φάρμα και εκείνη, mm-hmm. λοιπόν. Έκανε εκείνος τα πρώτα του βήματα στο εμπόριο πουλώντας ζάχαρη. Και φτάνει να είναι ένας πλέον μεγιστάνας του πλούτου. Δηλαδή, αυτό είναι πραγματικά αληθινές ιστορίες, ναι. βγαλμένες από τη ζωή. Που όμως δύσκολα πιστεύει κανείς ότι είναι αληθινές. Δύσκολα. Έφτασε στο σημείο δηλαδή ο μπαμπάς του αγρότης, που θα έπρεπε το πολύ να φτάσει μέχρι το να καλλιεργεί μαζί με τον μπαμπά και να αγωνίζεται για το μεροκάματο, αυτό να έχει τη δική του αεροπορική εταιρεία. Και όλα αυτά. Ενώ έρχεται στη Μύκονο έχοντας πια όλα αυτά τα πρώτη πλούτη. Πρώτη φορά στη Μύκονο. Δεν ήξερε καν που βρίσκεται η Ελλάδα. Πέφτει πάνω σε σένα, αυτό πριν πόσο καιρό. Ένα χρόνο περίπου. Ένα χρόνο. Πέφτει πάνω σε σένα. Χιλιάδες ωραίες κοπέλες, έτσι κι αλλιώς. Εννοείται αυτό, εννοείται. Εσύ είχες την τύχη. Και ειδικά έτσι όπως μου γνώρισε, δεν ήμουν καμία σχέση όπως είμαι τώρα. Ναι. Σε παραλία πώς είμαστε, άβαυτες, αχτένιστες, με ένα μαγιό απλό. Ναι. Και σε ερωτεύεται. Και τώρα είσαι σε ένα διεθνές jet set, να μετακινήσεις με το ελικόπτερό του ή το αεροπλάνο του, δεν ξέρω τι άλλο. Μια ζωή... Συνηθίζεις όλα αυτά, εντάξει. Αυτά δεν σου κάνουν εντύπωση. Σημασία έχει να έχεις κάποιους ανθρώπους που να σε αγαπάνε πραγματικά. Γι' αυτός ο άνθρωπος με αγαπάει, ναι. τον αγαπάω και γι' αυτό είμαι μαζί του. Όλα ναι. τα άλλα για μένα είναι περιτά. Λοιπόν, έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Θέλω πρώτα να δούμε ένα βίντεο. Ωραία. Όπου μας βάζει... Μέσα στο πνεύμα, για το ποια είσαι, για το τι συνέβη, για το ποιος είναι ο Walter, ο οποίος άλλαξε πραγματικά τη ζωή σου. Την άλλαξε, ναι. Την άλλαξε. Εκείνος πόσο χρονών είναι? Εκείνος είναι 35. Μάλιστα. Για πάμε λοιπόν να δούμε ένα πρώτο βίντεο για να ανοίξει η κουβέντα μας από εκεί πέρα, για να δούμε πώς μια σταχτομπούτα... Αυτό. ναι, μπορεί να πείσει κι άλλες γυναίκες ότι μπορεί να τους συμβεί αυτό το παραμύθι. Όταν είμαι ερωτευμένη, δεν με νοιάζει τίποτα. Ξεχνάω τα πάντα, μέχρι και τους φίλους μου, ακόμα και την οικογένειά μου. Με τον Walter τα ξέχασες όλα? Μετά τον Walter το χάος. Η ζωή της Αλεξάνδρας μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν το modeling και η δημοσιογραφία. Από τότε που γνώρισε τον Walter, όλα άλλαξαν. Ποιο είναι το μυστικό αυτής της σχέσης? Δεν είχα βρει μέχρι τώρα κάποιον άντρα που πραγματικά να μ' αγαπάει και να με θέλει άβαυτη, αχτένιστη και τιμέλητη. Όταν βάφομαι και όταν χτενίζομαι, μου λέει ο Γόλτερ, γιατί πάλι βάφτηκες? Και είναι ο μοναδικός που ξυπνάω το πρωί και δεν τρέπομαι. Ο άνθρωπος που την έκανε ξεχωριστή είναι ένας αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας γεννημένος στο Cape Town. Πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια. Ήταν γιος αγρότη και έκανε τα πρώτα του βήματα στο εμπόριο πουλώντας ζάχαρη. Αν γυρνιζόταν ταινία η ζωή του Γόλτερ, θα είχε πάρει 10 βραβεία Όσκαρ. Σήμερα είναι ένας πάμπλουτος άνθρωπος με δική του αεροπορική εταιρεία και με εταιρεία νοικίασης πλοίων. Ασχολείται με το πετρέλαιο, τα διαμάντια και τα αλουμίνια. Είναι ένας πολίτης του κόσμου με γραφεία επιχειρήσεων σε Κίνα, Λονδίνο, Cape Town, Dubai. Η ζωή του άλλαξε όταν επέλεξε τον Ιούλιο του 2007 να κάνει τις διακοπές σου στη Μύκονο. Το γνώρισε σε μια παραλία. Δηλαδή δεν είδα ούτε τη δουλειά κάνει στην παραλία, ούτε τι αυτοκίνητο έχει στην παραλία. Το γνώρισα με ένα μαγιό που ήταν άσπρος, ήταν. Δεν ήταν και το στυλ μου. Και τον ερωτεύτηκα και με ερωτεύτηκε. Και μέσα στον 2-3 μήνες που ήμασταν μαζί, ακόμα δεν είχα καταλάβει το τι κάνει αυτός ο άνθρωπος και με το τι ασχολείται, γιατί τα αγγλικά μου δεν ήταν τόσο καλά και ήμουν με ένα λεξικό στο χέρι. Αν μετά από 3-4 μήνες που έγιναν τα αγγλικά μου καλύτερα, τότε άρχισα και καταλάβαινα με τι ασχολείται, τι ακριβώς κάνει. Τότε πριν μιλήσατε και τη γλώσσα του έρωτα. Τότε το ναι, την είχαμε μιλήσει πιο πριν, αλλά όχι τη γλώσσα του έρωτα, κάτι άλλο. Αλλά οκ.
Σε κάποια κοσμική παραλία θα γνωρίσει την 22χρονη δημοσιογράφο. Ο 35χρονος μεγιστάνας έχει μάθει στη ζωή του να κερδίζει. Το επίμονο φλερ του θα τον οδηγεί στην αγκαλιά του κοριτσιού από την Πετρούπολη. Κάπως έτσι ξεκινάει μια ιστορία αγάπης που μοιάζει με παραμύθι. Ενώ δεν μου άρεσε, δεν ήθελα, δεν ήμουν σε φάση. Ήμουν πολύ συγκρατημένη, επειδή είχα περάσει από μια σχέση που δεν ήμουν ευχαριστημένη. Και ήμουν συγκρατημένη. Λέω, δεν θέλω να κάνω τώρα. Θέλω να κοιτάξω τη δουλειά μου, δεν θέλω να κάνω σχέση πάλι, να περάσω τα ίδια. Αλλά μέσα μου ένιωθα παράξενα πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι αυτό το ένστικτο που λέμε καμιά φορά. Τον κοιτούσα στα μάτια και δεν μπορώ, με ανατρίχιαζε το βλέμμα του. Και λέω, όχι, Αλεξάνδρα, όχι, ηρέμησε. Δεν πρέπει τώρα να ερωτευτείς. Είσαι από μια σχέση που δεν έχει περάσει καλά. Αλλά αυτό δεν ξέρεις. Εγώ είμαι άνθρωπος που δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου. Ό,τι νιώθω, το κάνω. Και το ένιωσα και το έκανα. Ποιο ήταν το κλικ? Το κλικ. Το βλέμμα του, ο τρόπος που με κοιτούσε. Ο τρόπος που με κοιτούσε πραγματικά. Και βόμβα να έσκαγε δίπλα μου, θα την άκουγα και δεν την ένιωθα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θα σκεφτούν ότι η Αλεξάνδρα πήρε τον πλούσιο γαμπρό. Δείτε τι απαντά η ίδια. Ποτέ δεν επιδίωξα να βρω τον πλούσιο γαμπρό και δεν μ' αρέσει καν αυτή η λέξη πλούσιο γαμπρό και τη βάζω στο εισαγωγικά. Το όνειρό μου ήταν να κάνω καριέρα, να δουλέψω στον χώρο της δημοσιογραφίας και από εκεί και πέρα να κάνω κάποια οικογένεια. Αλλά η μοίρα δεν ξέρει τι τυχαίνει και σου τους φέρνει. Ήμουνα άτυχη. Μέχρι τα 22 μου δεν έχω σταθεί ούτε μία φορά τυχερή. Και με ξέρει σχεδόν 6 χρόνια και έχει δει το τι προσπαθώ και το τι κάνω. Αλλά δεν ξέρω. Ο Θεός ίσως άκουσε τις προσευχές μου. Δεν προσευχόμουν να στείλε μου κάποιον πρίγκιπα. Έλεγα στείλε μου κάποιον να με αγαπήσει πραγματικά. Γιατί το σημαντικότερο είναι να σε αγαπάνε, να νιώθεις αγάπη και μετά να αγαπάς κι εσύ. Ο έρωτάς σου θα ταξιδέψει παντού. Με το ελικόπτερό του θα φτάσουν στην πιο ψηλή κορυφή του Cape Town. Θα ταξιδέψει στο Ντουμπάι. Το ξενοδοχείο 6 αστέρων Burj Al Arab είναι για την Αλεξάνδρα το σημείο στο οποίο θα ερωτευτεί παράφωνα το σύγχρονο πρίγκιπά της. Η απίστευτη χώρη και η διακόσμησή του θα τη μαγέψουν. Εκεί γνώρισα περισσότερο το Walter, εκεί ερωτευτήκαμε, εκεί τον έκανα να με αγαπήσει και να τον αγαπήσω. Εκεί σε έριξε. Εκεί δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη με έριξε. Οκ, αλλά θα το δεχτώ. Ναι, εκεί με έριξε, εκεί έγιναν όλα. Και εκεί θέλω να κάνω και ένα παιδάκι. Μάλιστα, το καινούριο σπίτι της στη Γλυφάδα θα το διακοσμίζει όπως βλέπετε με τέτοιο τρόπο που θυμίζει το χλιδάτο ξενοδοχείο. Όσο για την κρεβατοκάμαρα, την έκανε έκπληξη στον αγαπημένο της. Όταν ήρθα από το Ντουμπάι, γιατί εγώ ήρθα μια εβδομάδα νωρίτερα να τελειώσω κάποια μικροπράγματα που είχα μείνει στο σπίτι, ήρθε, του κλείσα τα μάτια. Δεν είδε τίποτα, δεν είδε το σαλόνι και τον έφερα κατευθείαν στην κρεβατοκάμαρα να δει πρώτα το δωμάτιο. Μόλις το άνοιξα τα μάτια που το είχα δέσει με μια μάσκα. Δεν μίλησε. Για 5 δευτερόλεπτα είχε μείνει και με κοιτούσε. Και γυρνάει και μου λέει: Είσαι τρελή. Αυτό μου είπε. Τώρα η συνέχεια. Οκ. Το Γενάρη του 2009, οι γονείς της Αλεξάνδρας θα επισκεφθούν για πρώτη φορά το Cape Town, καθώς η κόρη τους θα επισημοποιήσει τη σχέση της με τον Walter με κλειστό αραβόνα, ο οποίος έγινε στη βίλα του 35χρονου επιχειρηματία. Η Αλεξάνδρα θα φορέσει αυτό το άσπρο νηφικό και θα πετάξει στα σύννεφα. Στην ουσία δεν ένιωσα ότι έκανα αραβόνα, ότι έκανα γάμο. Γιατί είχα και παρανυφάκι, κόψαμε και την τούρτα, χορέψαμε, είχαμε ελληνική μουσική, σπάσαμε πιάτα, γαρίφαλα. Ήταν ένας ελληνικός μικρός γάμος. Έτσι ένιωσα. Εκείνη τον λατρεύει. Δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή της σήμερα χωρίς αυτόν. Και εκείνος της κάνει όλα τα χατήρια. Συγκινημένη η Αλεξάνδρα μας εξηγεί ότι θέλει μαζί με τον Walter να ανοίξει ένα ορφανοτροφείο. Και οι δύο έχουμε ζήσει παλαιότερα σε πιο άσχημες συνθήκες ζωής, και εγώ και ο Walter. Και θέλουμε να προσφέρουμε αγάπη και φροντίδα και μια άλλη ζωή σε 50 παιδιά. Και σκεφτόμαστε να ανοίξουμε ένα ορφανοτροφείο στο Cape Town, όπου ήδη έχουμε ξεκινήσει κάποιες εργασίες και το Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμο. Εγώ βεβαίως όσο έβλεπα το βίντεο, σε ρωτούσα διάφορα πράγματα. Πιστεύεις καταρχήν ότι είναι πολλές γυναίκες που ζηλεύουν την τύχη σου? Είναι πολλές γυναίκες. Εγώ έβλεπα τώρα εδώ πώς βλέπανε το βίντεο. Δεν να ανοίξει τα στόματα. Εγώ, από έκπληξη. Αν το έβλεπα σε άλλη γυναίκα, δεν θα ζήλευα. Θα το έβλεπα με θαυμασμό. Με αυτή την έννοια. Αυτό το λέω. Δεν είναι. Πόσο θα ήθελα κι εγώ να βρεθεί ένα πριγκυπόπουλο στη ζωή. Πιστέψτε με, δεν είναι ώρα να το ψάχνει. Είναι ώρα να το αφήνει την τύχη σου. Εγώ ποτέ δεν επιδίωξα. Ναι. Ποτέ. Δηλαδή, ίσα ίσα που οι προηγούμενοι μου σχέσει ήταν σαν και εμένα, απλοί άνθρωποι. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Αυτό δεν είναι απλό επειδή έχει τόσα λεφτά. Πιο απλό και από αυτού που είχα πριν. Αυτή είναι η διαφορά. Κάτσε βάλει διαφορά. Βάλτε μας σε μία τάξη. Διότι κοίταξε, καταρχήν λένε πολλοί ότι α, μην βλέπει το τι φαίνεται μπροστά. Από πίσω δεν ξέρει. Δεν ξέρει τι τραβάει ο καθένα. Κάθε μία. Και τα παιδιά που έχουν στα εισαγωγικά τα λεφτά του μπαμπά. Άνθρωποι που είναι αυτοδημιούργητοι, όπως είπατε και εσείς πριν. Ναι.
διαβάζετε. Ναι. Είναι διαφορετικά. Είναι διαφορετικοί χαρακτήρες. Κάτσε λοιπόν, θα πάρουμε από την αρχή. Εσύ, ένα κορίτσι από την Πετρούπολη που έχει κάνει κάποιες σπουδές. Έχω σπουδάσει δημοσιογραφία. Ναι. Μάλιστα. Έχει σπουδάσει. Αρχίζει το modeling, δεν σε καλύπτει. Δεν, δούλεψα σε πάρα πολλά έντυπα. Ναι. Ήμουνα και στο Star κάποτε στις ειδήσεις. Μάλιστα. Έκανα την πρακτική μου. Ναι. Και για 1,5 χρόνο δούλευα σε ένα περιοδικό. Ναι. Ξέρεις ότι είσαι όμορφη κοπέλα. Ναι. Δεν το ξέρεις. Προτιμώ να μου το λένε. Δεν ξέρω. Εσύ δεν τι πιστεύεις, τι εικόνα έχεις για τον εαυτό σου. Νιώθω ανασφαλής. Και είναι ωραίο να νιώθεις ανασφαλής. Βέβαια, και είναι ωραίο να νιώθει μια ανασφάλεια. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύεις ότι δεν είσαι ωραίο κορίτσι. Ή ακόμα πιστεύω δεν το ξέρεις καν. Είμαι ένα απλό κορίτσι. Τώρα μπορεί να μην αρέσουμε και σε όλους. Και έχει τύχει να μην έχω αρέσει και σε κάποιους που ήθελα να έχω δίπλα μου. Α, έχει. Και αυτό είναι όμως το πιο ωραίο. Μάλιστα. Γιατί εκεί μπαίνεις και εσύ στον πειρασμό να κατακτήσεις κάποιον. Ναι. Είναι ωραίο να το ναι. έχεις. Τώρα, μεγαλώνεις λοιπόν στην Πετρούπολη, γονείς σου. Τι δουλειά κάνουν. Οι γονείς μου διατηρεί ένα κομμωτήριο που με βλέπει τώρα και τη στέλνω και φυλάκια. Η μητέρα. Ναι, ναι. Ωραία. Και ο πατέρας μου είναι πολιτικός μηχανικός. Μάλιστα. Και ως δημοσιογράφος μπαίνεις στο χώρο. Μπαίνω στο χώρο. Ή μπαίνεις σε μία σχέση επίσης, αλλά επειδή έτσι κι αλλιώς δεν λέμε ονόματα, δεν πέρασες καλά. Δεν πέρασα καλά. Σου άφησε. Και είναι και λογικό. Τραυματικές εμπειρίες. Είμαι και μικρή και εμπειρίες δεν έχω. Ναι. Το γιατί. Τι ήταν αυτό, ήταν μια επιπόλαιη σχέση, ήταν κάποιος που δεν έτσι ήταν, μπήκε. Ίσως ηλικία δεν ήταν για μένα. Δεν ξέρω. Ήθελα πιο άντρα δίπλα μου. Κάποιον που μπορώ να βασιστώ, ναι. να με στηρίξει σε κάτι που θα έχω, να με αγαπήσει. Ναι. Δεν σου δίνε δηλαδή την σημασία που ήθελες πάρα, εσύ. Πάρα πολλά, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Σε είχε δηλαδή λίγο στο φτύσιμο, με άλλα λόγια. Αυτό. Γι' αυτό και ίσως πέρασα και κόλλησα, ας το πω έτσι. Α, μάλιστα. Σου είχε μείνει. Αυτό οι γυναίκες. Σου είχε μείνει αυτό. Ναι, είναι αυτό το που κολλάμε σαν γραμματόσημο που λένε οι άντρες. Όσο το φτύνεις, τόσο κολλάει. Αυτό είναι για όλους. Δεν το ξεχωρίζουν άντρες και γυναίκες. Είναι για όλους τους ανθρώπους. Είναι για όλους. Βεβαίως μετανιώνεις τώρα για τον τρόπο που. Εννοείται. Ναι. Αν δεν μετανιώνω. Μ' αρέσει, ήταν μια εμπειρία. Και πιστεύω ότι αν δεν είχα αυτή τη σχέση, τώρα μπορεί να μην ήμουν και με τον Γόλτερ όπως είμαι, με αυτό το χαρακτήρα. Τι δηλαδή σε βοήθησε από το ένα, η μία εμπειρία. Με πάρα πολλά πράγματα. Σε θέμα χαρακτήρα, σε θέμα πώς να φέρεσαι σε κάποιον, πάρα πολλά. Πάρα τι άλλαξες τώρα, τι έμαθες για σένα, πού ήταν η βοήθεια από την εμπειρία την προηγούμενη. Πού ήταν η βοήθεια. Στο να είμαι πιο ειλικρινής, στο να μην κολλάω τόσο, στο να μην τρέχω πίσω από έναν άντρα τόσο πολύ. Πάρα πολλά που δεν θέλω να τα πω. Είσαι πολύ ειλικρινής όμως. Και αυτά που λες, καταλαβαίνουμε τι θέλεις να πεις και για όσα δεν μπορείς να πεις. Τώρα, το γνωρίζεις. Πώς. Με γνωρίζει μάλλον. Σε γνωρίζει. Γιατί εγώ έτσι όπως ήμουνα δεν ήμουν σε φάση να γνωρίσω. Ναι. Ζούσες μόνη σου. Ζούσα με τους δικούς μου. Με τους δικούς. Στην Πετρούπολη. Ναι, στην Πετρούπολη. Ναι. Και πας Μύκονο διακοπές με φίλες. Ξέρεις όμως πριν πάω σε αυτό το σημείο. Ναι. Είπες κάτι στο βίντεο στο οποίο θέλω να σταθούμε γιατί και εσύ και ο. Ο Γόλτερ. Ο πρίγκιπάς σου. Ο Γόλτερ. Ακριβώς, ο Γόλτερ. Έχει. Λέτε ότι ζήσατε άσχημες συνθήκες ζωής και οι δύο. Αλλιώς, δεν είναι τυχαίο που διαλέγει κάποιος να λέει ότι όνειρό μου είναι να κάνω ένα ορφανοτροφείο. Που σημαίνει ότι έχεις ζήσει. Έχω ζήσει. Στιγμές. Εγώ που σε έχουν πληγώσει. Όχι τόσο όσο η οικογένειά μου. Αλλά είμαι και εγώ με στην οικογένεια. Φυσικά. Και είναι, λες, τι εννοείς με αυτό. Ποιες είναι οι παραστάσεις που σου έχουν μείνει, έχουν χαράξει την ψυχή σου και σε έχουν οδηγήσει στο να έχεις αυτό το όνειρο. Ο τρόπος που έχει μεγαλώσει η μητέρα μου. Α, πέρασε πολλά, ε. Πέρασε πολλά, ήταν ορφανή. Ήταν ορφανή. Αυτό. Από πατέρα ή από μητέρα. Από μητέρα. Αλλά και ο πατέρας της έκανε άλλη οικογένεια και μεγάλωσε με τη γιαγιά της. Άρα ουσιαστικά ένα εγκαταλελειμμένο παιδί η μητέρα σου. Και αυτό με συγκινεί πάρα πολύ γιατί ο σημαντικότερος άνθρωπος στη ζωή μου είναι η μητέρα μου. Και πάντα το είχα μέσα μου, δηλαδή σαν κόμπο, να κάνω κάτι όταν μεγαλώσω. Να προσφέρω κάτι σε αυτά τα παιδιά. Μάλιστα. Είναι πολλές οι στιγμές που έκλαψε δηλαδή σε σένα η μαμά σου, μοιράζοντας. Πιο παλιά όχι, αλλά τώρα που μεγαλώνω και ξέρω ότι καταλαβαίνω, ναι, έχει γίνει λίγο πιο ευαίσθητη. Τώρα που τους έχω φύγει κιόλας. Ναι. Τώρα πια δεν ζεις εδώ. Πάμε όμως στη γνωριμία λίγο με εκείνον. Βλέπεις τώρα έναν άντρα, γιατί καμία γυναίκα από όλες εμάς δεν πιστεύει ότι θα εμφανιστεί το πριγκιπόπουλο, το Ζάμπλουτο, και θα είναι και ευγενικό. Θα αγαπάει και πάρα πολύ την σύντροφό του, διότι να σου πω κάτι, αυτοί οι άντρες μπορούν να έχουν όποια θέλουν έτσι σε εισαγωγικά. Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Γιατί να θυσιάσει και να φάει χρόνο και να ασχοληθεί και να δει και τις αδυναμίες σου και να σου σταθεί σαν άντρας έτσι όπως πλέπει. Γιατί αλλά η γυναίκα θέλει. Πιστεύω είναι τα τυχερά. Όλα είναι γραμμένα κάπου. Πάντα. Στη μοίρα. Το πιστεύω αυτό. Ναι. Άρα πες μας πώς γίνεται η γνωριμία.
Ήμουν στη Μύκονο. Και μετά θα μπούμε στη σχέση και στις δυσκολίες. Με μια παρέα στην παραλία, αυτός με μια άλλη παρέα που ήταν κοινή γνωστή και γνωριστήκαμε. Ναι. Με το που με είδε, ήταν πολύ εκδηλωτικός και να βγούμε και άσε με, του λέω δεν θέλω, άσε με. Καταρχήν μιλούσε άλλη γλώσσα. Μιλούσε άλλη γλώσσα, ναι, αγγλικά. Ναι. Και εγώ αγγλικά δεν μιλούσα πάρα πολύ καλά. Απίστευτο, δηλαδή όλες οι αντικσότητες μπροστά σου. Όλα. Αλλά ναι. Μιλούσαμε νοήματα, ήξερα τα βασικά. Ναι. Αλλά μετά αφού θέλαμε να βγούμε και ήταν λίγο η δυσκολία το να μιλήσουμε. Την πρώτη φορά ήταν εντάξει. Ναι. Και πώς εξελίχθηκε αυτό? Πώς επίθυ, πώς φτάνετε να παντρεύεστε, πώς μπαίνεις όλα αυτά τα, τα μέγαρα τόσα που βλέπω μπροστά μου. Πραγματικά με ρωτάτε εσείς, ρωτάω εγώ τα τον παλάτια. Εαυτό μου, μέσα μου και έχω τόσα αναπάντητα που δεν μπορώ εγώ να το απαντήσω. Δηλαδή αφέθηκες, έτσι, αφέθηκα, είσαι ο άνθρωπος που δεν οδηγείς εσύ τη ζωή σου, αφήνεις τη ζωή να σου οδηγήσει. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Πρέπει να συγκρατούμαστε, αλλά ορισμένες φορές δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο με το μυαλό. Πρέπει να σκεφτόμαστε και λίγο με την καρδιά μας, γιατί είμαστε άνθρωποι και. Ναι. Είμαστε ευαίσθητοι, βέβαια. Και τι λες στον εαυτό σου, το χειρότερο σου σενάριο ποιο είναι? Το χειρότερο μου σενάριο. Γιατί πάντα σκεφτόμαστε και το χειρότερο για να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Δεν το σκέφτομαι, ζω το τώρα. Πραγματικά δεν το σκέφτομαι, πραγματικά. Ναι. Είναι ο δεύτερος άντρας στη ζωή σου? Ο πρώτος. Όχι, κυριολεκτό. Όχι, είναι ο πρώτος άντρας. Δεν θέλω απάντηση. Ο πρώτος άντρας στην ψυχή σου. Αυτό. Αλλά σαν εμπειρία θέλω να πω. Δεν έχω ξαναζήσει παρόμοια εμπειρία. Έχω ξαναζήσει σχέση όχι με άντρα, με αγόρι. Και έχει διαφορά άντρας από ένα αγόρι. Πάντως είχες κάνει τη σχέση αυτή που είχες πριν. Ναι, ναι. Και ουσιαστικά η δεύτερη μεγάλη σου σχέση είναι αυτή. Είναι αυτή. Ναι. Σε έχει ζητήσει σε γάμο? Εννοείται. Πόσο γρήγορα έγινε αυτό? Μπορεί και μετά από 4 μήνες, 3,5-4 μήνες. Ναι. Αν και από τον πρώτο μήνα συζητούσαμε για παιδιά, συζητούσαμε για γάμους. Σε πλάκα όμως, σε στυλ πλάκας. Ναι. Και πότε θα παντρευτούμε και πότε θα κάνουμε παιδιά, αλλά τελείως για πλάκα, δεν μου είχε κάνει πρόταση γάμου. Ναι. Και μετά από 4 μήνες. Από πού κατάγεται? Από Νότια Αφρική, από το Cape Town. Από Νότια Αφρική. Χρειάστηκε να μπει σε δύσκολα μονοπάτια, σου έχει μιλήσει γι' αυτά, δηλαδή για να βγάλει όλα αυτά τα λεφτά. Εννοείται. Κινδύνεψε η ζωή του? Απορώ και εγώ δηλαδή με όλα αυτά που μου έχει πει πώς έχει επιβιώσει. Όχι μόνο εγώ, ακόμα και ο ίδιος. Τι εννοείς, βάλε μας λίγο να καταλάβουμε. Δεν θα ήθελα να πω πολλές λεπτομέρειες στην προσωπική του ζωή. Εντάξει, ναι. Για μένα δεν θα ήθελα να. Okay, μιλάω, αλλά για κάποιον άλλον τώρα που δεν βρίσκεται κιόλας εδώ και δεν με βλέπει, δεν θα ήθελα να φέρω. Όχι, θέλω πιο να πολλά πω προσωπικά. Πήρε ρίσκο ακόμη και για τη ζωή του. Δεν είναι εύκολο να κάνει τόσα λεφτά. Απειλήθηκε δηλαδή. Πολλές φορές απειλήθηκε στη ζωή του και με κάποιο τρόπο πάντα επιβίωνε. Πάντα. Φοβάσαι εσύ τώρα για αυτά όλα μαζί του ή πιστεύεις ότι έχει μπει σε έναν δρόμο πια που έχει κατακτήσει? Δεν φοβάμαι, το θαυμάζω. Και είναι ασφαλής. Το θαυμάζω μετά από όλα αυτά που μου έχει πει. Μετά την οικογένειά μου είναι ο δεύτερος άνθρωπος που θαυμάζω. Τι θαυμάζεις αυτόν τον άνθρωπο? Θαυμάζω την υπομονή του, που ποτέ δεν έχασε το κουράγιο του, τη θέλησή του. Το ότι πάλεψε με τη ζωή. Πολλοί δεν παλεύουν με τη ζωή. Βρίσκουν τα δύσκολα και τα παρατάνε. Δηλαδή, η μεγάλη δυσκολία ήταν πότε για να μπορέσει να ξεφύγει από το γιος ενός αγρότη και να γίνει ένας μεγιστάνας? Η μεγάλη δυσκολία ήταν όταν έφυγε σχεδόν με τίποτα στην τσέπη του και πήγε σε μια άλλη χώρα. Από εκεί ήταν ένας πόλεμος. Ποια χώρα? Στην Αγγόλα της Αφρικής. Μάλιστα. Και δεν είχε ούτε σπίτι, δεν είχε ούτε λεφτά, δεν είχε τίποτα. Έφυγε όπως και ήταν. Και το κλικ γίνεται πότε? Πώς δηλαδή καταφέρνει τελικά και αρχίζει να μπορεί να κάνει κάτι ο ίδιος? Το κλικ, αφού ήταν 3-4 χρόνια εκεί. Βγήκε κάποιες άκρες, το τι ακριβώς έκανε δεν θέλω να τα αναφέρω, αλλά μετά από 3-4 χρόνια, εμπόρια, πολύ δύσκολα, ναι, καταφέρνει και σιγά σιγά. Έπαιξε και στις παρυφές του νόμου, κινήθηκε δηλαδή και στις παρυφές του νόμου, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Όχι. Κινήθηκε δηλαδή και με έναν τρόπο που λίγο πολύ ξέρεις. Πολλές φορές τις επιχειρηματίσεις δεν πάνε με το σταυρό στο χέρι. Ήταν τελείως τύχη αυτό που έκανε εκεί πέρα. Α. Ήταν τελείως τύχη. Ναι. Ούτε ήταν με ανώτερους ανθρώπους να βρει κάποια δουλειά, ήταν τελείως μόνος του. Μάλιστα. Λοιπόν, είδαμε για ένα καταπληκτικό σπίτι που έχεις φτιάξει. Ναι. Το φτιάξε μόνος σου? Το φτιάξα μαζί με τον φίλο μου και σχεδιαστή Μιχάλη Μανιάτη. Α, μάλιστα. Δεν τον γνωρίζουμε. Εγώ έδωσα τις ιδέες και τι ακριβώς και πώς το θέλω. Ναι. Και εκείνος. Ωραία. Έτσι κι αλλιώς θα το δούμε σε λίγο. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Έχω αρκετά πράγματα να σε ρωτήσω ακόμη εκ μέρους των τηλεθεατών και θέλω να χαζέψουμε λίγο και το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για το σπίτι σου και να μιλήσουμε λίγο και για τον τρόπο ζωής σας. Τι σημαίνει να ζεις δίπλα σε ένα τόσο πλούσιο άντρα? Πώς ζεις, πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι? Είναι κάτι το περίμενα, άστα το, δεν είναι κάτι. Μην μου το γιώνεις, εδώ τις αλήθειες θα πούμε. Εντάξει. Είναι κάτι, ένα ωραίο όνειρο που ζουν κάποιοι που ίσως δεν θα έχουν ευκαιρία αυτή να το βιώσουν. Γρήγορα διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με την Αλεξάνδρα Λοΐζου, μια δημοσιογράφος που παύλα είναι η Ελληνίδα στα χτομπούτα. Διότι γνωρίζεις στη Μύκονο, όλο στοιχείο, στα 21 σου χρόνια, έναν νοτιοαφρικανό ζάμπλουτο μεγιστάνα. Τα ακούω όλα και τώρα λέω, για ποιο μιλάει. Λοιπόν, ο οποίος έχει τις δικές του επιχειρήσεις. Οι βασικές του επιχειρήσεις τι είναι? Ασχολείται με πετρέλαια, με διαμάντια, με τι? Με αλουμίνια, με τι? Αυτά. Όλα αυτά. Αυτά, ναι. Και έχει τη δική του αεροπορική εταιρεία. Όχι ακριβώς. Είναι μέσα, εταιρεία. Λοιπόν, ναι. Μετοχικά, ας πούμε, έτσι, ναι. Σε μια αεροπορική εταιρεία. Πόσα αεροπλάνα έχει αυτή η εταιρεία αεροπορική? Δεν έχω μπει στη διαδικασία να ρωτήσω και δεν με ενδιαφέρει, πραγματικά. Και νομίζω, ρωτάς για τη δουλειά του, ρωτάς για τα περιουσιακά του στοιχεία. Να σου πω την αλήθεια, τον τέταρτο μήνα δεν ήξερα καν με τι ασχολείται. Ναι. Δεν ήξερα. Το ρωτούσα, αλλά μου μιλούσε τελείως επιχειρηματικά και κάποιες λέξεις δεν τις έχω μάθει ακόμα, ναι. Και δεν καταλάβαινα. Ναι. Λίγο πολύ. Μην είχα μπει στο νόημα, αλλά ναι. Ακόμα και τώρα ακριβώς τι κάνει, ναι. Δεν έχω καταλάβει. Ναι. Και δεν θέλεις να ρωτήσεις, γιατί δεν θέλεις και να σε υποψιαστεί με την έννοια του να νομίζει ότι εσύ ενδιαφέρεσαι να ξέρεις. Αποκλείεται να το υποψιαστεί αυτό, γιατί πραγματικά 9 μήνες με ζει καθημερινά και ξέρει τι άνθρωπος είμαι. Πραγματικά. Και αν ήξερε ότι και είχε μπει στην υποψία να με ρωτήσει, δεν θα ήταν και μαζί μου. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε, γιατί έχουμε, καταρχήν είχαμε μείνει στο ότι πώς είναι να ζεις. Μας είπες τι σε τρέλανε σε αυτόν τον άντρα. Θες να το επαναλάβεις? Τι σε τρέλανε? Η απλότητα. Η απλότητα. Η απλότητα και ο τρόπος που με κοιτούσε στα μάτια. Τι σου λέγε όταν σε κοιτάει στα μάτια, τι σου λέει και τι σου λέει? Μου λέγε πάμε να φύγουμε όχι μεθαύριο, από τη Μύκονο τώρα. Δηλαδή, τον έβλεπα πολύ ερωτευμένο, πολύ ενθουσιασμένο. Και έβλεπα στα μάτια του όλο το παρελθόν του. Αν ναι. Και ακούγεται παράξενο αυτό που λέω, έβλεπα πολύ καταθλιπτικά μάτια. Ότι έχουν περάσει πολύ δύσκολα. Ναι. Πολύ δύσκολη ζωή. Να σου πω κάτι. Εκείνος σου μίλησε για τη ζωή του, είχε γνωρίσει άλλες γυναίκες, είχε γνωρίσει. Νοήτε, ναι. Ήταν έτοιμος κάποια στιγμή να παντρευτεί, γιατί είναι και 35 χρονών. Όχι, δεν είχε μπει ποτέ στη διαδικασία και ήταν η πρώτη φορά που έκανε πρόταση. Άρα, πώς προλαβαίνει η Αλεξάνδρα με σένα, χωρίς να μιλάτε και καλά τη γλώσσα μεταξύ σας. Εκείνος νοτιοαφρικανός, εσύ μια Ελληνίδα, έρχεται για πρώτη φορά στην Μύκονο, γνωρίζει ένα ωραίο κορίτσι που υπάρχουν πάρα πολλά ωραία κορίτσια. Τι είναι αυτό που του κάνει σε σένα ειδικό? Κλικ. Και σου λέει εδώ, μέσα σε πόσες μέρες. Μακάρι να το ρωτούσα, με θέλω και εγώ να μου πει. Δεν τον έχεις ρωτήσει τον καθόλου. Έχω ρωτήσει, αλλά μου λέει σε αγαπάω, είσαι αληθινή, έχεις περάσει και εσύ πολλά στη ζωή σου. Έχουμε παρόμοιες ιστορίες, παρόμοιο παρελθόν. Εσύ γιατί του λες ότι έχεις περάσει? Η μαμά σου έχει περάσει, εκείνη ήταν ορφανό. Η μαμά μου έχει περάσει, αλλά και εγώ δεν, εσύ έχω, τι έχεις περάσει? Δεν έχω ζήσει. Έχω ζήσει καλά παιδικά χρόνια, ναι. Αλλά όχι όπως ζω τώρα και όπως είμαι τώρα. Και έχω δουλέψει και έχω. Ξέρετε πώς είναι ο χώρος κι εσείς. Και εκμεταλλεύτηκαν πολύ και προσπάθησαν να σε στριμώξουν. Δεν είσαι ωραία κοπέλα. Σου ανοίγει μια πόρτα να μπεις λίγο πιο εύκολα από κάποιον άνδρα, αλλά ναι. Από εκεί και πέρα είναι πιο δύσκολα. Ναι. Έχεις τραυματική εμπειρία από όλα αυτά τα κυκλώματα. Εννοείται. Γι' αυτό και τα έχω παρατήσει. Και όλα. Σεξουαλική παρενόχληση και όλα αυτά, όχι, που συμβαίνουν. Όχι, ευτυχώς, αν δεν είναι και θέμα δικαιωμάτων, αλλά μερικοί το παίρνουν και το δικαίωμα από μόνοι τους. Ναι. Δεν έχει τύχει κάτι τέτοιο, ευτυχώς. Δεν έχει τύχει. Με ναι. Οικονομικά και όλα τα λοιπά μου έχει τύχει εκμετάλλευση. Ναι. Οικονομική εκμετάλλευση, ναι. Ναι. Τιμή σου και καμάρι στο δαχτυλίδι που κρατάς. Πες μου, μην το κρύβεις, γιατί έτσι καλώς θα το δείξουμε. Σου έλεγα και στο διάλειμμα, δεν το βγάζω, φοβάμαι μην το χάσω. Ναι. Κάνω μπάνιο στο κοιμά. Φακό, παρακαλώ, τουλάχιστον το θαυμάσουμε. Όπως θαυμάζουμε τα κοσμήματα του κυρίου Κέσσαρη, του κυρίου Σέρκολον. Εντάξει, το βλέπουμε. Αυτό, όταν σου το έδωσε, τι σου είπε? Μου το έδωσε στη φάρμα που μεγάλωσε μέχρι τα 21 του χρόνια. Ναι. Γύρισε μετά από 10 χρόνια και την έφτιαξε. Ναι. Και είχαμε ένα πάρτι πριν τα Χριστούγεννα και με πήρε από το χέρι. Με ναι. Πήγε έξω γύρω στα 50 μέτρα μέσα στο δάσος, ναι. Εκεί που έπαιζε όταν ήταν μικρός. Ναι. Μου πήρε το χέρι ναι. Και εγώ το ένιωσα. Τώρα πες μου πώς το ένιωσες. Ένιωσα ότι θα μου φορέσει δαχτυλίδι. Και από το τρέμουλο και από το άγχος μου δεν τον άφηνα. Τον έπαιρνα αγκαλιά. Μου ξανακατέβαζε το χέρι. Εγώ πάλι το ίδιο, τον έπαιρνα αγκαλιά και λέω άντε τώρα θα το αφήσω. Και μου πήρε το χέρι και μου το φόρεσε. Λέγοντάς σου, μη μου το κρύβεις αγάπη. Λέγοντάς σου, τι λέει ένας άντρας σε μια γυναίκα, σε μια γυναίκα. Τι λέει, γιατί ξέρεις υπάρχουν πολλοί που δεν είναι άντρες. Το ξέρω αυτό. Και στην εποχή άντρες, που ζούμε... Άντρες, πρόσεξε, μην παρεξηγηθώ. Όχι, γιατί να άντρες με την σημασία της λέξης. Το πώς πρέπει να φερθεί με την αποφασιστικότητα, με το άνοιγμα του συναισθήματος. Σαν παραμύθι. Ακριβώς. Παραμυθένιο. Τι σου είπε? Θέλεις να γίνεις η γυναίκα μου, η γυναίκα της ζωής μου. Η πριγκίπισσά μου. Σου το είπε, σου τα είπε όλα αυτά. Όλα αυτά. Καταπληκτικό. Και το κοιτάω και του λέω, να σου απαντήσω αύριο. Σε στυλ πλάκας. Και γελάει και μου λέει, δεν είσαι τρελή. Το ήξερα ότι είσαι τρελή. Και το παντάκι του λέω, δεν χρειάζεται απάντηση.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το σπίτι. Και αμέσως μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Καλώς ήρθατε στο Μπουρτζ Αλ Αραμπ. Ναι, εδώ έχω φτιάξει μία γωνία οριεντάλ με ανατολίτικους ρυθμούς. Έχω βάλει δύο αργυλέδες, μαξιλάρια, κουρτίνες. Και το έκανα για να κάθομαι και να νιώθω ότι δεν είμαι στην Ελλάδα και ότι είμαι σε μια χώρα που αγαπάω πάρα πολύ, στο Ντουμπάι. Το πιο σημαντικό δεν είναι ακριβώς από εκεί, απλά ζει εκεί και εργάζεται εκεί. Είναι ο σύντροφός μου. Αυτό λοιπόν είναι το καινούριο σπίτι της Αλεξάνδρας και εκείνη μας ξεναγεί στα 160 τετραγωνικά του μέτρα. Είναι ένα καθιστικό που κι αυτό είναι σχεδόν όλο χρυσό. Από τα πετσαρίες, το τζάκι έχω το βάλει φύλλα φτερού, οι δύο καναπέδες όπου έχουν και αυτή χρυσό με λίγο καφέ. Mm-hmm. Και ένας πολύ ωραίος πίνακας πίσω σου. Ένα πολύ ωραίος πίνακας ενός ροζ ζωγράφου που δεν τον έχω τελειώσει ακόμα. Θέλω να βάλω μία κορνίζα ακόμα για να ολοκληρωθεί το έργο. Αλλά εντάξει, σιγά σιγά και οι μικρολεπτομέρειες του σπιτιού είναι αυτές που σε κουράζουν περισσότερο. Η Αλεξάνδρα ξεκαθαρίζει ότι εκείνη έκανε την αγορά του σπιτιού και όχι ο σύντροφός της. Είναι κάτι το οποίο αγόρασα εγώ και η οικογένειά μου και όταν με γνώρισε ήδη το είχα στην κατοχή μου και το μόνο που έκανε ήταν να με βοηθήσει στην ανακαίνιση και να αλλάξω κάποια πράγματα στον εσωτερικό χώρο. Αλλά είναι λογικό, είναι ο άντρας μου. Δεν θα το δεχόμουν από κανέναν άλλον. Η Αλεξάνδρα συνεχίζει την ξενάγηση. Σκούρα χρώματα με χρυσές ταπετσαρίες, φωτογραφίες παντού του ζευγαριού, κεριά. Και μια κρεβατοκάμαρα από την Ιταλία. Την έχω φέρει από Ιταλία. Αλλιώς την παρέγγειλα, αλλιώς ήρθε, αλλά λάθη γίνονται. Την ήθελα χρυσή, αλλά έγινε κάποιο λάθος και δεν μπορούσα να τη στείλω πίσω, γιατί θα ήθελα ακόμα άλλο ένα μήνα και δεν μπορούσαμε να περιμένουμε. Που θα κοιμόμασταν στο πάτωμα. Ο Όλτερ μου λέει: δεν πειράζει, ας περιμένουμε, θα κοιμηθούμε στο πάτωμα. Του λέω: όχι, δεν πειράζει, ας κρατήσουμε αυτή. Και άλλαξα μετά τα πετσαρίες πάλι, άλλαξα κουρτίνες, γιατί τα έχω όλα χρυσά μαύρα. Και τα έκανα, τα μετέφερα και τα έκανα σημεί μαύρα. Η μαύρη ταπετσαρία συνδυασμένη με μια σημεί πολυθρόνα. Και αυτή είναι πολύ ιδιαίτερη. Γενικά μου αρέσουν τα ιδιαίτερα κομμάτια. Λίγα και να είναι έτσι πολύ κεντρικά. Και με φωτιστικά με Σβαρόφσκι. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο φωτιστικό. Το οποίο το πήρα από την Ελλάδα. Πήρα και κάτι από εδώ. Και είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Γενικά μου αρέσουν τα στρά, τα Σβαρόφσκι. Και με συμβολίζει πάρα πολύ. Στην πολύ ωραία κουζίνα της η Αλεξάνδρα δεν πατάει. Και πολύ συχνά τρώει έξω. Το τζακούζι είναι απαραίτητο αξεσουάρ του πρώτου μεγάλου μπάνιου. Γιατί υπάρχει το μικρό, ένα τυγρέ λουτρό με χρυσή ντουζιέρα. Τέλος, η Αλεξάνδρα ανοίγει την ντουλάπα της και μας δείχνει τις τουαλέτες που ακόμη δεν προλάβει να βάλει. Αυτή είναι μια υπέροχη τουαλέτα που έχω φέρει από το Ντουμπάι, την οποία δεν την έχω βάλει ακόμα. Και άμα ψάξω και βρω, είναι ακόμα με την ετικέτα. Κάποια στιγμή θα την βάλω. Λίγο, αλλά πάρει Χίλτον, αυτό σου έλεγα. Πριν πω στο Μαξ, πάρει. Όχι, λέω πάλι. Γιατί δεν σε κολακεύει. Εντάξει, όχι. Εκείνη έχει μπλέξει, βέβαια. Αυτή... έχει ένα χαρακτήρα που την έχει εκθέσει. Ήταν μπλεγμένη γενικώ. Την έχει εκθέσει αρκετέ φορέ. Ναι. Εσύ με αυτά δεν έχει καμία σχέση, καταχρήσει, αυτά. Όχι, βέβαια, όχι. Ναι. Τώρα, πώ ζείτε, βλέπουμε. Κοίταξε τώρα. Εδώ είναι διφορούμενα τα συναισθήματα, αντιφατικά τα συναισθήματά μα. Απ' τη μια, πολλέ γυναίκε θα θέλαμε να ζήσουμε αυτό το παραμύθι. Ενδεχομένως. Ναι. Από την άλλη, λες τώρα, περίοδο κρίσης, ο κόσμος πεινάει. Δεν έχει να ζήσει, δεν έχει να φάει. Και τουλάχιστον χορταίνουμε αυτή τη χλειδί βλέποντάς τη. Πώς νιώθεις εσύ γι' αυτό? Νιώθω πάρα πολύ άσχημα και ο άνθρωπος που ήρθε στο σπίτι μου και μου έκανε αυτό το θέμα, το ξέρει πάρα πολύ καλά. Ναι. Θα ήθελα να το πεις, γι' αυτό και νιώθω πολύ άσχημα, εννοείται και... η οικογένειά μου περνάει κρίση, άσχετα αν εγώ έχω μπει σε κάποια άλλη οικογένεια και ζω μια διαφορετική ζωή. Εννοείται πως σέβομαι όλες τις συνθήκες και όλο τον κόσμο το πώς ζει τώρα. Ναι. Και πάντα, όχι μόνο τώρα. Ναι. Του έχεις θέσει, θα μπορούσες. Δεν είναι Έλληνας βέβαια, αλλά του έχεις πει ότι θα ήθελες, εφόσον έτσι κι αλλιώς έχει ταραβωνιαστεί ήδη, σκοπεύετε πότε να παντρευτείτε? Μετά το καλοκαίρι.
Μετά το καλοκαίρι. Ναι. Του έχει ζητήσει να διαθέσετε ένα ποσό ώστε και το χρόνο σου βεβαίως, ώστε να δεις πώς μπορείς και εσύ να βοηθήσεις ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Αυτό θα κάνουμε μόλις τώρα, το Σεπτέμβριο, για τα παιδάκια. Αυτό θα δηλαδή, κάνουμε. Εννοείς το ορφανοτροφείο στο Cape Town. Ήθελα να το κάνουμε εδώ, αλλά εκείνος προτίμησε εκεί, γιατί εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερος ο πληθυσμός. Ναι. Και οι καταστάσεις είναι ακόμα πιο επικίνδυνες. Ναι. Αλλά μπορεί με κάποια συνεργασία εδώ να κάνουμε κάτι αντίστοιχο εδώ. Θα κάνετε κάτι αντίστοιχο. Κάτι αντίστοιχο εδώ. Και εδώ. Α, μάλιστα. Οπότε το έχεις αυτό στα πλάνα. Το έχω, εννοείται πως το έχω. Και νιώθεις, εν πάση περιπτώσει, αποενοχοποιήσει και από όλο αυτό το πλούτο που η ζωή σου έδωσε ένα ως δώρο. Δεν το θεωρώ έτσι. Μπορεί να μου το δώσεις δώρο, αλλά εγώ δεν το βλέπω έτσι. Είμαι πολύ χαμηλών τόνων. Ναι. Και... Κοίτα όμως, να σου πω κάτι. Ιδεολογικά μπορείς να λες δεν το βλέπω έτσι. Ναι. Στην πράξη όμως ζεις με έναν αλφα τρόπο ζωής που δεν μπορείς να πεις ότι δεν τον ζεις. Ναι, αλλά αυτός ο αλφα τρόπο ζωής συνηθίζεται και δεν σου κάνει εντύπωση. Α, μάλιστα. Καταρχήν να δούμε πώς είναι ο τρόπος ζωής σας. Τώρα μου λες θα κάνεις ταξίδια. Δηλαδή μετά το Πάσχα φεύγεις και. Και θα πάμε πάλι South Africa στο Cape Town. Ναι. Μετά από εκεί θα πάμε στην Eurovision να υποστηρίξουμε την Ελλάδα. Ναι. Όπου ο Walter δεν είχε ιδέα την Eurovision. Δεν ήξερε. Ναι. Και θα πάμε στη Ρωσία. Και μετά από εκεί θα ξεκινήσουμε τα ταξίδια Αμερική και Βραζιλία. Από εκεί δεν έχω ξαναπάει και θα πάμε. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι σου έχει πει ότι δεν ξαναδουλεύεις. Δεν μου το έχει πει αυτό έτσι ακριβώς. Αλλά εννοείται, γιατί για να μπορείς να έχεις τον ελεύθερο χρόνο. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Εγώ δεν πρόκειται να σταματήσω κανένα όνειρο. Και τι είναι αυτό που θέλεις. Είναι αυτό που θα κάνουμε τώρα. Ποιο είναι το όνειρό σου. Να είμαι με πολλά παιδιά. Με πολλά και να τα φροντίζω. Άρα θέλεις οικογένεια. Αυτό ακριβώς. Θέλεις οικογένεια. Και παίρνεις και το ρίσκο, γιατί δεν πάβεις να τον ξέρεις λίγους μήνες, ένα χρόνο, παύλα. Ακόμη, μάλλον ένα χρόνο το καλοκαίρι θα κλείσετε. Ένα χρόνο κλείνουμε τον Άρα λίγους μήνες, καλά το λέω. 8,5 μήνες. Ναι. Έχεις καταλάβει. Επειδή ο κάθε άνθρωπος κουβαλάει τα προτερήματά του και τα ελαττώματά του. Εννοείται. Κανείς δεν είναι τέλειος. Ποια ελαττώματα δικά του θα δουλέψεις για να πεις ότι θα ευτυχήσω μέσα στον χρόνο κάνοντας οικογένεια με αυτόν τον άντρα. Τι είναι αυτό που ήδη ξέρεις, γιατί ξέρεις, ωραίο είναι, μετά ερχόμαστε από χρόνια και λέμε, καλά δεν έβλεπα. Μου το είχε δείξει από την πρώτη στιγμή κάποια πράγματα. Τώρα εσύ, λέμε τι έχεις κανένας, δει για να πούμε ότι... Λέμε ότι κανένας δεν είναι τέλειος, αλλά τον αγαπάω τόσο πολύ, πραγματικά είναι στην αγάπη σου, ας πούμε, ποια πράγματα, όχι ότι τα παραβλέπεις, αλλά ναι. Τα βλέπεις και ξέρεις ότι θα τα δουλέψεις μαζί του. Ποιο κομμάτι δηλαδή, γιατί δεν είναι και τίποτα ιδανικό. Η επικοινωνία που έχουμε. Επικοινωνώ πάρα πολύ μαζί του. Ναι, όχι, λέω πιο αρνητικό θα δουλέψεις. Δεν θα δουλέψω κανένα αρνητικό. Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι. Και τώρα, αυτή τη στιγμή που είμαστε, δεν βλέπω κάτι αρνητικό. Ίσως επειδή είμαστε και δεν είμαστε πάρα πολλοί. Μπορεί μετά από 2-3 χρόνια να αλλάξουν κάποια πράγματα. Ναι. Αλλά και να μου βγάλει. Γιατί και ο άνθρωπος, αν είναι κάποιος υποκριτής, δεν μπορεί να υποκριθεί πάνω από ένα χρόνο, δύο. Σωστά. Βγαίνουν μετά. Σωστό. Απλά δεν έχουν τα βγει εσωτερικά. Ακόμα δεν έχουν δει κάτι. Εκείνος έχει δει, είμαι λίγο υπναρό που δεν του αρέσει. Ναι. Αλλά εντάξει, συμβιβάζεται μόνο αυτό. Προς το παρόν μόνο αυτό και αυτός. Μάλιστα. Θα ζήσεις έξω μαζί του. Θα ζήσω λίγο εδώ και λίγο έξω. Δεν μπορώ χωρίς την Ελλάδα και χωρίς την οικογένειά μου. Εκείνοι πώς το έχουν δεχτεί. Εκείνοι είναι πολύ χαρούμενοι και είναι λογικό να βλέπουν την κόρη της που κάποιος άνθρωπος την αγαπάει και τη σέβεται. Και πάνω απ' όλα που είμαι ευτυχισμένη. Ναι. Τι θα κάνεις με το θέμα της απιστίας. Έχεις βρει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αφοσιωμένος, σε λατρεύει, είναι πάρα πολύ πλούσιος και σου προσφέρει μια πολύ ωραία ζωή. Έτσι. Αν τυχόν καταλάβεις ότι. Το έχουμε συζητήσει. Ακριβώς. Μου έχει πει πολλές φορές, Αλεξάνδρα, ό,τι είχα κάνει στη ζωή μου, το έχω κάνει. Είμαι σε φάση να κάνω οικογένεια, να σε έχω δίπλα μου. Δηλαδή δεν είμαι σε μια άλλη φάση το που να παίζω με γυναίκες. Τώρα όλοι οι άντρες να μου πείτε τα ίδια λένε. Αλλά εντάξει. Οκ, κάνω κι εγώ λίγο ότι δεν ακούω, αλλά οκ, από εδώ μου μπαίνουν, από εδώ μου βγαίνουν. Και άμα συμβεί, θα κάνεις και λίγο ότι δεν καταλαβαίνεις. Δεν νομίζω να το κάνω αυτό. Ή θα εξαρτηθεί. Εννοείται, δεν νομίζω, γιατί από τη στιγμή που θα προσβάλλει εμένα και το σπίτι μου και αν έχουμε και παιδιά, εννοείται πως θα μιλήσω, δεν θα κάνω ότι δεν το είδα. Μάλιστα. Όχι. Μάλιστα. Δεν θα κάνω εκδίκηση, απλά κάτι θα σκεφτώ να κάνω. Δεν θα χωρίσω. Αλλά και εκδίκηση δεν θα κάνω. Κάτι που να τσιγκλίσει πολύ. Είσαι λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε ποτέ ως στο πρότυπο ενός άντρα, δεν είχε ως προτεραιότητα τα λεφτά, τα πλούτη. Όχι βέβαια. Είχε στο μυαλό την ομορφιά, τι απ' όλα. Είχε στο μυαλό εσύ. Την ομορφιά, πιστεύω. Ήθελες, ομορφιά. Ο πατέρας του, με όταν πήγα,
όνειρο του γιού μου ήταν να βρει την πιο ωραία γυναίκα του κόσμου και τη βρήκε. Έτσι, αυτό είναι το δική του προτεραιότητα. Τώρα για εκείνον μπορεί να είμαι η ωραίτερη γυναίκα του κόσμου και το λέω. Για κάποιον άλλο μπορεί να μην είμαι. Ναι. Η δική σου προτεραιότητα ποια είναι, εκείνου είναι η ομορφιά. Η δική σου. Η δική μου ήταν. Τα πλούτη ή το μυαλό. Εννοείται το μυαλό. Όταν το γνώρισα, θα σα είπα σε τι συνθήκες το γνώρισα. Και με τράβηξε ο άνθρωπος, η άβρα του και αυτό που μου έβγαλε. Κάτσε όμως να σου πω, ένας τόσο πλούσιος εμφανίζεται με το δικό του σκάφος. Όχι, δεν το γνώρισα έτσι. Α. Το γνώρισα σε μια παραλία με ένα άθλιο μαγιό που το έχω ξαναπεί πολλές φορές και με ένα τρελό καμπόικο καπέλο που δεν ήξερα που καν κατέβηκε αυτός ο άνθρωπος. Και ρωτευτήκαμε. Και αυτός το ίδιο. Ωραία. Δεν έχουμε λοιπόν παρά να σε ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ μέσα πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενήσατε. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε όμως μία εξέλιξη στην επικαιρότητα. Έχει προκύψει. Υπήρξαν εμπριστικοί μηχανισμοί στη Μητρόπολη Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Μπορούμε να δούμε τον συνάδελφο, τον Στέλιο Μπαμιατζή, να μας δώσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Έλα, Στέλιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την αίθουσα σύνταξης. Ναι. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Πράγματι, αυτή τη στιγμή, πριν τουλάχιστον μπούμε εδώ στην αίθουσα σύνταξης, μπορούμε να σας πούμε ότι η αστυνομία είναι σε σχετική ανησυχία. Υπάρχει κινητοποίηση μεγάλη. Ναι. Και αυτό που συνέβη είναι, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς πρωτόγνωρο, αλλά σίγουρα έχει θορυβήσει αρκετά. Δηλαδή, υπήρχε μία συντονισμένη επίθεση τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Και με απειλητικά τηλεφωνήματα, αλλά και με τοποθετήσεις εκρηκτικών μηχανισμών σε ιερούς ναούς και στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών. Όπως βέβαια καταλαβαίνεις και εσύ, Άννα, και οι τηλεθεατές, είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξανααντιμετωπίσει. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι τουλάχιστον πριν μπούμε εδώ στην αίθουσα σύνταξης, η αστυνομία ήταν αρκετά θορυβημένη και όλες οι δυνάμεις, σχεδόν όλες, είναι σε ετοιμότητα. Εμπριστικοί μηχανισμοί στη Μητρόπολη Αθηνών. Πριν από πόση ώρα έγινε αυτό. Θα τα πιάσουμε από την αρχή, Άννα. Στις 2 και 10 υπήρχε ένα προειδοποιητικό ή απειλητικό, αν θέλετε, τηλεφώνημα. Στην αστυνομία. Όχι, έγινε σε γνωστή απογευματινή εφημερίδα. Στην οποία το τηλεφώνημα αυτό προειδοποιούσε ότι υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών. Σε ποια εφημερίδα έγινε το τηλεφώνημα. Έγινε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, Άννα, έγινε στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Μάλιστα. Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε πάντα, έτσι. Ναι. Φτάνουν λοιπόν αμέσως οι μονάδες του τμήματος εξουδέως μηχανισμών. Μάλιστα. Στην αρχή υπήρχε μια σχετική αμφιβολία, όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι αληθινό, ισχύει, είναι δυνατόν σε εκκλησίες, τέτοια εποχή. Υπήρχε όλη αυτή. Πλησιάζει Πάσχα, βεβαίως υπήρχε όλη αυτή η επιφύλαξη. Ναι. Ωστόσο, φτάνουν εκεί και στις 3:25 ακριβώς. Ανακαλύπτουν ένα σάκο βαγιάς μέσα στην Ιερή Μητρόπολη Αθηνών, το οποίο περιέχει ένα τετράλιτρο έφλεκτο υλικό, πιθανότατα βενζίνη, τρία γκαζάκια, καλώδια και ένα μηχανικό ρολόι. Όλα αυτά συνδεδεμένα. Ναι. Εξεράγει τελικά ο μηχανισμός. Δεν εξεράγει ο συγκεκριμένος μηχανισμός, Άννα, όμως σε άλλη εκκλησία και πιο συγκεκριμένα στην Αγία Τριάδα στον Πειραιά, εκεί είχαμε παρόμοια τοποθέτηση εμπριστικού, εκρηκτικού μάλλον μηχανισμού, ο οποίος εξεράγει. Υπήρξε από εκεί ο ιερέας της εκκλησίας, κατάλαβε ότι κάτι συνέβαινε, γιατί είδε ξαφνικά να υπάρχουν κάποιες μικρές φλόγες και καπνός. Έτρεξε αμέσως ο άνθρωπος με άλλους της εκκλησίας και τις σβήσανε χωρίς να υπάρξουν ζημιές. Ταυτόχρονα όλα αυτά τα κρούσματα. Ταυτόχρονα όλα αυτά. Και υπάρχει και άλλη εκκλησία που δεν υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη άλλες δύο εκκλησίες. Είναι στην Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη και στον Άγιο Δημήτριο. Στον Άγιο Δημήτριο βρέθηκε σακούλα με γκαζάκια, ενώ στην Αγία Σοφία υπήρξε προειδοποιητικό τηλεφώνημα. Μάλιστα. Όλο αυτό δείχνει, όπως καταλαβαίνεις, σαν μια οργάνωση. Έτσι. Δείχνει ένα συντονισμό και σίγουρα δείχνει, αν μη τι άλλο, μια επίδειξη δύναμης. Ναι, ναι. Και προφανώς θα υπάρξει και κάποια από εκεί και πέρα ανακοίνωση. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει ανάληψη ευθύνης. Είναι ο πιο πιθανό ότι θα υπάρξει. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο. Γρήγορες διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Όση ώρα πάντως ήμασταν εδώ κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων και τα λέγαμε έτσι κι αλλιώς, κάναμε την υπόλοιπη συνέντευξη μέσα στις διαφημίσεις. Είδα, χρόνος. Κατάλαβα τελικά ένα είναι το μήνυμα το σημερινό, ότι όταν θέλει αγάπη δεν υπάρχει εμπόδιο κανένα. Μου περιέγραφες τώρα στις διαφημίσεις πώς αλληλογραφούσες με τον άντρα σου, μιλούσε άλλη γλώσσα εκείνος, άλλη γλώσσα εσύ. Ο καθένας έγραφε γράμμα στη δικιά του γλώσσα και είχατε κάποιον να σας μεταφράζει. Έτσι. Και σιγά σιγά εσύ τελειοποίησες τα αγγλικά σου. Και λοιπά και λοιπά. Θα τα ξαναπούμε. Ο γάμος έρχεται. Πολύ ευχαρίστω. Και σας έχουμε τότε κοντά μας με όλο το ρεπορτάζ της ζωής σου. Ευχαριστώ και να είστε πάλι επόμενες. Πολύ καλά. Καλό απόγευμα σε όλους τους τηλεθεατές μας αύριο και όπως κάθε μέρα ζωντανά και πάλι.